Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλές δύο εβδομάδες, να το πάμε έτσι πιο ποδοσφαιρικά, μια και ακολουθούν δύο εβδομάδες χωρίς πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, άρα όχι μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Βεβαίως έχει παιχνίδι η εθνική ομάδα, δίνει δύο τελικούς για να περάσει στο Μουντιάλ. Θα έχουμε πολύ έτσι έντονη δράση, νομίζω Πέμπτη Κυριακή παίζει η εθνική ομάδα. Αλλά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ και πρωταγωνιστή, μέχρι τώρα έχει διακοπεί και παίζει ο ΠΑΟΚ τη μεθεπόμενη Δευτέρα, δηλαδή παίζει στις 20 του μήνα. 14 γεμάτες μέρες θα έχουμε για να το βιώσουμε όλο αυτό. Πάμε να το ξεκινήσουμε με τον θριαμβευτή του ΆΚΑ. Για άλλη μια φορά κατάφερε να έρθει γεμάτος, ευτυχισμένος, τηρεί την παράδοση δεν... που πραγματικά τον θέλει. Χθες νευρίασα. Ναι. Όχι, χθες νευρίασα πραγματικά. Χθες νευρίασα γιατί δεν είναι... Γιατί ο αντίπαλος που έπαιζε το ίδιο κακή μπάλα με εμάς έκανε όλα όσα έπρεπε για να κερδίσει. Και εμείς το κοιτούσαμε σαν ηλίθι. Ηλίθι σκέτο. Περιέγραψέ μου το συνέστημά σου το 20-30 λεπτό μετά την αποβολή του Αραούχου. Αυτό που βλέπεις... Τέσσερις καταθέσεις σου... στοίχημα για να παίξω την αποβολή, τη δικιά μας. Τέσσερις καταθέσεις έκανα. Αυτή είναι μια πρόβλεψη την οποία τη βλέπει ο απλός φίλαθλος, οποιουσδήποτε. Δηλαδή και βάζω ένα πενηντάρικο. Είναι ότι επιβεβαιώνεται. Ξαναβάζω ένα πενηντάρικο. Ξαναβάζω ένα τριαντάρι. Ευτυχώς δηλαδή ο Ζαμπράνος έσωσε και να γυρίσει πίσω. Ναι, θα τα χάνεις όλα. Ναι, αλλά πέρα την αποβολή. Ναι. Την εικόνα αυτό που περιγράφεις, αυτή την ερασιτεχνική αντίδραση, δεν σου προκαλεί τρομερό εκνευρισμό? Μου προκαλεί βασικά αυτή η ατολμία και η φλωροσύνη. Πώς λένε, η ρωμιοσύνη. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, δεν λέει το σύνθημα είστε φλόροι και αυτό το ξέρουν όλοι. Ναι. Έχει απόλυτη εφαρμογή. Απόλυτη. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίκτες, ο προπονητής. Είναι όλο το πράγμα. Οι άλλοι μπήκαν 12 φορές μέσα στο γήπεδο. Και εσύ τους κοιτούσες. Τους κοιτούσες. Και ο Αρετόπουλος σου λέει στο δεύτερο ημίχρονο, αφού οι άλλοι μπαίνουν όλη την ώρα με έχουν πρίξει. Καλώς ήταν. Ναι, δεν είπα τίποτα, τους έδωσε και 10 φάουλ να τους δώσει ανάσες. Εντάξει. Εντάξει. Που θα μπορούσε να δώσει τα 5. Λέω εγώ, όχι ότι έκρινε τίποτα. Αλλά σου λέει, αφού αυτοί με πιέζουν και μου τα έχουν ζαλίσει, οι άλλοι τα ξύνουν από την άλλη, μια χαρά είμαστε. Εσένα. Ο Ανέστης έπεσε περισσότερες φορές από ότι εγώ από την κούνια μου όταν ήμουν μικρό. Ναι, αυτό ήταν λάθος, καθυστερήσει, ήταν λάθος. Εντάξει, και μου δείχνει 4 λεπτά. Αλλά και μια ώρα να σου δείχνει δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα δεν μπορεί να πει κάτι. Ναι. Εσύ σχολιάζει θετικά γιατί ο Σαραϊδάρης σου έχει όλους με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Αυτή είναι η πολιτική σου. Οι άλλοι σχολιάζονται αρνητικά. Αρνητικά. Π.χ. ο Δημητριάδης επειδή έχει μια άλλη πολιτική. Εσύ σχολιάζει θετικά γιατί του έχει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Ναι, θα πρέπει κάποιο να καταλάβουμε άλλη... ότι είμαστε σε μια χώρα που ο Κεσάβας κάνει πολιτική. Δεν είμαστε στο Μονακό, παιδιά. Με τον Βρίζα είχα αυτό το θέμα. Νόμιζα ότι είναι τεχνικός διευθυντής στη Φλωρεντία. Ναι, να μην όμως ξεφεύγουμε, γιατί δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Όχι, βέβαια. Εδώ δεν λειτουργήσε τίποτα χθες. Δεν υπήρχε τίποτα όρθιο. Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, πράγματα που εγώ στον Παύλο μετά τα άμαθα Δευτέρα Δημοτικού. Δευτέρα Δημοτικού τα άμαθα. Πώς θα κάνω μπουρδέλο ένα παιχνίδι που είναι στην έδρα μου και μου στραβώνει. Η ΑΕΚ το ξέρει. Εντάξει, την αλφαβήτα ρε. Εγώ σου λέω στον Παύλο Μελά, επειδή ήμουν ball boy από τα Νίπια. Εννοείται. Ήξερα πότε θα μανουριάσω με τον τερματοφύλακα. Πότε θα του δώσω την μπάλα γρήγορα. Πότε θα τη δώσω αργά. Πότε θα μουρμουράω πίσω από την εστία. Πότε, δηλαδή, αυτό είναι σχολή. Δεν το έχει αυτό, δεν το έχει. Ναι. Δηλαδή, ξέρω παραδείγματος χάρη στα εκτός έδρας πώς θα κάνω κι εγώ την μπούκα μου στο διαιτητή όταν οι άλλοι είναι όλη την ώρα εκεί. Να πάω του πω, δεν βλέπεις ότι τα εκβιάζουν όλες τις κάρτες. Τι κάνεις δηλαδή εσύ? Βάλ τους χέρι, ξύπνα. Ναι, αλλά ξεκίνα το ποδόσφαιρο πρώτα. Ποιο ποδόσφαιρο? Γιατί παίχτηκε ποδόσφαιρο χθες. Εντάξει, να παίχτηκε και ποδόσφαιρο. Ναι, χθες δεν ήταν ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι του ξύπνου με του βλάκα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Να παίξει και ποδόσφαιρο όμως. Να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο βασικά. Ρε, Δημήτρη... Όταν δεν υπάρχει παίχτης ο οποίος διακρίνεται. Όταν για άλλη μια φορά το πλάνο σου εκτός έδρας διασύρεται.
Να πούμε και δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο. Ωραία, θα πούμε δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ωραία. Έδεσαι εσύ καμιά διαφορά στο 10-11? Καλύτερη την ΑΕΚ. Γιατί? Γιατί μονίμως παίζω με 10. Ναι. Δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς. Δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς. Γιατί θα παρεξηγηθούμε. Δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς. Το ξέρουμε, αυτός είναι. Τον βλέπουμε το 10 μήνες. Μπορεί κάνει, προσπαθεί. Δεν το συζητάμε. Παίχτης με ένα κλέψιμο. Ένα κλέψιμο φέτος και ένα πέρσι, δύο. Μισή assist, μηδέν assist. Μία assist πέρσι, μηδέν φέτος. Αλλά φοβερά τελειώματα εντός περιοχής. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, αλλά δεν παίζουμε στο 50. Το 50 ήταν έτσι. Είχαν το ψηλό μπροστά για να βάζει τα γκολ. Δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς για άλλη μια φορά. Ναι. Για μένα, να το πω εγώ, να μην φανεί ότι το κυνηγάω κιόλας. Είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο του Πάου με τον Πρίγιοβιτς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Δεν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πόσο θα το κάνεις να αλλάξει. Από πέρσι είναι. Ναι, φέτομαι αυτό το προπονητή. Πόσο χρειάζεται ακόμα να δεις ότι δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτόν και δεν φταίει αυτό. Δεν γίνεται να το έχουμε δει από το καλοκαίρι, από πέρσι. Να το συζητάμε όλο το καλοκαίρι και να έχουμε φτάσει Νοέμβριο και να γίνεται ακόμα. Και να παίζω εγώ με 10. Δεν γίνεται. Δηλαδή τι βλέπουνε, ρε, που έχουν 10 προγράμματα. Δηλαδή εμείς θα τους τα λέμε. Και το plan B είναι να μπει ο Βάρελα σε τερφόρ. Έλα τώρα. Μαζί με τον Πρίγκοβιτς. Έλα τώρα. Θα δικαιωθούν αυτοί που λένε φέρνει τον Παράσχο. Ο Παράσχος το έκανε αυτό. Ο Βαρέλα. Έλα το plan B είναι ο Βαρέλα. Παρτενέρ του Πρίγκοβιτς. Που κάνεις και δύο φάσεις που έκανε πλάκα. Από με εκεί, Βαρέλα. Επειδή σκουντάει, κάνει ράνι, κάνει... Από εκεί λοιπόν να ξεκινήσουμε ότι ποδοσφαιρικά δεν πήγε τίποτα στο Καραϊσκάκι, δεν ήταν έτσι. Άλλο παιχνίδι. Δεν ήταν έτσι το Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι ήταν από υποφερτός ο ΠΑΟΚ μέχρι θετικός. Συμπαθητικός, ναι. Ναι. Έχασε. Από κόντρα. Και χθες κόντρα. Σε βλέπω σαν φίλο. Ναι, και χθες κόντρα έφαγε, αλλά όλο το υπόλοιπο, το ξεκίνημα, η αντίδραση μετά την αποβολή του Αραούχο, η συνέχεια, η δημιουργία, η νοοτροπία, όλο το ποδοσφαιρικό ήταν απαράδεκτο. Και εγώ ξέρω ότι όταν αυτό γίνεται σε μια ομάδα, για ένα παιχνίδι μιλάω. Δεν ήταν έτσι τόσο χάλια. Φταίει ο προπονητής. Μόνο ο προπονητής φταίει. Όταν δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Αν δεν πάει καλά η άμυνα ή αν είναι ντεφορμέ, ξέρω εγώ, Βιερίνια και ο Βαρέλα, φταίνε αυτοί. Αλλά όταν είναι 11 στους 11 αυτή την εικόνα, τους βάζω όλους. Δεν είναι δίκιο. Ένας δυο κάτι. Εντάξει. Ο Βαρέλα και ο Ρέι δεν έχω παράπονο κανένα. Ναι. Και το Βιερίνια μπορούμε να τον βάλουμε στους αξιοπρεπείς. Στο 24 εκτελείς με τη μία. Αλλά όταν δεν λειτουργεί τίποτα σε ένα παιχνίδι, έχει την απόλυτη ευθύνη προπονητής. Και έπρεπε να αναλάβει, και όχι μόνο επειδή δεν έβαλε τον Ζαμπράνο. Που και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Εντάξει, μια λεπτομέρεια. Ωραία, ρε φίλε. Φταίει ο προπονητής, φταίει και τον Ζαμπράνο. Το καταλαβαίναμε όλοι. Θα φάει κόκκινη, δεν χρειάζεται. Βγάλαμε και λεφτά από αυτό. Εντάξει. Δεν συμφωνώ, δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Δεν φταίει ο Ζαμπράνο για το φάουλ που κάνει ο ίδιος ο Ζαμπράνο. Αυτό εννοείται. Τι κάνεις, αγόρι μου, εκεί? Τι δουλειά έχεις εκεί να κάνεις φάουλ με κάρτα? Είναι ο Ζαμπράνο, δεν είναι ο Μπουγκούρας. Αυτό λέω. Για να πεις εκείνη τη στιγμή εσύ προπονητή ότι το φοβάμαι τον Μπουγκούρα, δεν τον ξέρω. Είναι ο Ζαμπράνο. Να σπαταλήσει μια αλλαγή επειδή έχει μια κίτρινη ο Ζαμπράνο. Ναι, γιατί έχει δώσει δικαιώματα από προπλωμένο χέρι πριν. Και τον έχουν στοχεύσει παίχτες Ισάκη γιατί είναι ομάδα και ξέρουν τι να κάνουν. Και τον έχουν στοχεύσει για να φάει τη δεύτερη κάρτα. Και επειδή εσύ είσαι τραχανάς, ωραία, πρέπει να τον αλλάξεις. Να βάλει τον Κρέσπο που μου κάνει κοντρόλ 1,5 σε 3,5 μέτρο. 2 μέτρα κοντρόλ έκανε, 1,5 σε 3 άτομα. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι, πρέπει να το κάνεις αυτό. Κακά τα ψέματα. Έτσι αλλά αποδείχθηκε. Βασικά, φταίει ο Ζαμπράνο. Να είναι το φάουλ αγόρι μου στην περιοχή μας, να κινδυνεύεις με γκολ, να πάει στο διάολο. Ωραία. Εκεί τι το κάνεις το φάουλ. Στο μισό του αντιπάλου. Με 3 παίχτες στην πλάτη σου. Και πάλι είπαμε ότι και 10 με 11 και 10 με 10 το ίδιο, το ίδιο πράγμα χάλι είναι. Απλά μετά μέσα στο 10-10 παίζαμε 19. Λες ότι δεν μπορεί να συνδεθεί ο Πρίγκιπς με την υπόλοιπη ομάδα ούτε με ραντεβού. Ναι. Λες ότι στο 11 με 10, μετά από κάποια ώρα που πράγματι η ΑΕΚ δεν είχε άλλες δυνάμεις, ίσως ήσουν πιο κυριαρχικός. Ίσως, αλλά είναι υπόθεση, δεν είναι ένα γεγονός. Όλα στραβά και ανάποδα. Πάλι αρνητικό αποτέλεσμα. Κάκιστη εμφάνιση, κάκιστη αντίδραση, απαράδεκτη νοοτροπία. Έβγαλαν εκνευρισμό με λαθασμένο τρόπο. Έκαναν... Ακόμα και τα φάουλ που δίναμε. Μιλάμε για ηλίθια φάουλ τώρα, εντάξει. Ναι.
μου γκρίζει όλο το γήπεδο. Πάει ο Πέρκας και σπρώχνει το Βράνιες στο κόρνερ το δικό του. Ρε αγόρι μου, κράτα τη βλακεία για άλλο σημείο. Τζάμπα, βάζεις την κερκίδα στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σου λέω τα μαθαίνεις Δευτέρα Δημοτικού. Δευτέρα Δημοτικού, ούτε Τρίτη. Τρίτη είσαι βετεράνος αυτών των πραγμάτων. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Έχει και ρεπορτάζ βέβαια η ημέρα. Έχει και μία αντίδραση, υπάρχει και ένα στον ΠΑΟΚ να πει δύο πράγματα. Για να πάμε και παρακάτω, γιατί όλοι είδαμε τα ίδια πράγματα, παντού υπάρχει εκνευρισμός, κάποιοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι τρελή η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρότι ο ΠΑΟΚ είναι εκεί δευτεροτρίτος, παρότι μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι πάλι πρώτος. Εντάξει, είναι δικαιολογημένη έτσι, σήμερα που μιλάμε και χθες η οργή για αυτή την εμφάνιση. Υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν αυτό το μάτς ένα ξεχωριστό, το να χάσει 1-0 από την ΑΕΚ σε ντέρμπι, που τα ντέρμπι συνήθως πάνε όλα στην έδρα, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν τρέχει. Αλλά είναι μια συνέχεια, έτσι είναι ένα ακόμα εκτός έδρας μάτς και δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει το ανησυχητικό, μάλλον τη χειρότερη ομάδα εκτός έδρας στην Ελλάδα. Το ανησυχητικό είναι ότι έχεις χάσει όλα τα παιχνίδια δικών συνθήκων. Όλα. Έστε σουτ, Λάρισα, Καραϊσκάκη, Οάκα. Έχεις χάσει όλα τα παιχνίδια δικών συνθήκων. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι δεν είσαι το σοβαρό γκρουπ το οποίο μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, και γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, φταίνει οι παίκτες, ναι, φταίει ο προπονητής. Άλλοι δεν φταίνε. Τώρα με τον πόλεμο που δέχεται και πολύ δικαιολογημένα ο Λουτσέσκο, με το χαμό που γίνεται, λογικά αυτός που τον έφερε θα βγει να το στηρίξει. Το ανάσει κανένα μισάωρο. Αυτός που τον έφερε, το μόνο που τον απασχολεί, φίλε, είναι να μην πυροβολείται ο ίδιος. Φοβερό. Είναι μηχανισμός αυτός. Θα σε στηρίξω, εγώ θα σε φέρω κάπου και δεν σε στηρίξω. Ξεσκίζεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είπαμε για δίκαιους ή άδικους λόγους, ξεσκίζεται πάντως. Είναι τρομακτικό φαινόμενο το οποίο δεν γίνεται μόνο σήμερα. Σήμερα υπάρχουν και δικαιολογίες. Σήμερα η εικόνα που παρουσίασε είναι για να το ξεσκίσει. Υπάρχει τώρα δικαιολογία σε αυτό που είδαμε. Εννοείται θα το ξεσκίσει σήμερα. Αλλά έχουμε περιγράψει και όλοι βιώνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτός ο άνθρωπος. Είτε φταίει είτε όχι. Και αυτός που τον έφερε δεν έχει αρθρώσει κουβέντα. Τι να κουβέντα να για να τον στηρίξει λίγο. Τι να πει. Δε. Λίγο. Κρύβομαι να μην με πάρουν τα σκάγια και εσύ θες να κάνεις πρωταθλητισμό και ο προϊστάμενος του αγωνιστικού σου τμήματος κρύβεται και αναρωτιέσαι εσύ γιατί όλοι είναι κότες, αφού αυτό το μήνυμα λαμβάνουνε. Κάνε κάτι λίγο να τον βοηθήσεις. Λίγο έστω μια στήριξη, μια κουβέντα, μια παρουσία, ένα κρυφά, φανερά, το οτιδήποτε. Τίποτα, ρε. Τίποτα, μην χάσουμε τα 30. Εγώ νομίζω ότι όταν θα αποτύχει πλήρως ο Λουτσέσκο και θα αποτύχει, το έχουμε ξαναπεί, θα πει δεν τον έφερα εγώ. Καλά, πλάκα κάνεις, εννοείται. Πλάκα κάνεις. Είναι δεδομένο. Και θα βγουν και τα τρόλ του και θα κράζουν εμάς. Ναι. Θα βγουν οι δεκαστημένοι εκεί. Πρώτη ώρα. Πού τους βρήκε δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε. Έγινε κανένα σκάουτινγκ με τρόλ. Ένα φίλο μου τον μπλοκάρουν μέρα παραμέρα που τον κράζει. Στο Facebook. Πρώτη ώρα με stoichiman.gr και σήμερα έχει αρκετά παιχνίδια πανευρωπαϊκά, έχει και στην Ελλάδα, παιχνίδι Λεβαδιακός Λαμία, έχει τα μπαράζ του Μουντιάλ, μεγάλα μάτς τα οποία έρχονται, έχει μπάσκετ, έχει δράση. Το μόνο site που για να παίξεις δεν χάνεις ούτε δευτερόλεπτο με τη λειτουργία SpeedBet και το πάθημα ενός κουμπί. Και έδινε την κόκκινη στον ΠΑΟΚ χθες. Μετά την αποβολή του Αραούχο, ο οποίος Αραούχο μας έκανε ένα τεράστιο δώρο και επειδή είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Fair play, ρε. Ναι. Πολύ δύσκολο το δεκαμεθήμερο το οποίο έρχεται. Ρεπορταζιακά μια πρώτη αναφορά να πούμε, να επαναλάβουμε ότι ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα έχει τεθεί θέμα προπονητή. Βεβαίως υπάρχει τρομερή πίεση, ύβρις για τον προπονητή. Προς το παρόν δεν έχει τεθεί κανένα τέτοιο θέμα
επίσημα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα διαβάσουμε τι αναφέρει ο υπεύθυνος επικοινωνίας, που προσπαθεί να διατηρήσει μια ψυχραιμία. Περιγράφει με δύο κουβέντες τι δεν πάει καλά και στο αγωνιστικό τμήμα. Τώρα εκείνος τα λέει, ποιος τον ακούει το θέμα. Okay, έχει την υποχρέωση να περάσει ένα κλίμα και ο ίδιος όσο πιο ψύχρεμα μπορεί. Και στο κάτω-κάτω, ας υπάρχει και ένας στον ΠΑΟΚ που στα δύσκολα θα προσπαθήσει λίγο να λειτουργήσει ψύχρεμα. Πάμε, ένα πρώτο διάλειμμα. Διαβάζουμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Πάμε στο ρεπορτάζ και αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Είναι λοιπόν σε πολύ δύσκολη φάση ο ΠΑΟΚ. Αυτό που έγινε χθες δεν μπορεί να περάσει έτσι. Πρέπει να υποστούν συνέπειες όλοι, να τιμωρηθούν όσοι πρωταγωνίστες σε αυτό το χάλι το χθεσινό. Κάποιος λέει να φύγει προπονητής, άλλος λέει παίχτες πρόστιμο, άλλος μπορεί να έχει 10 ιδέες. Εσείς πείτε μου ποιος θα πάρει απόφαση για το τι θα γίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Α, πείτε μου εσείς. Α, πάρει προπονητή. Ποιος τον διαλέξει? Αυτός που τον έφερε. Ποιος? Και κάνει τον Κινέζο. Θα διαλέξει τον επόμενο. Θα διαλέξει τον επόμενο. Να διαλέξει, ρε. Τι να διαλέξει. Τι να διαλέξει. Εκεί είναι το γενικό κακό για τον ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μια φωτιά, ότι αυτός αν διαλέξει, θα διαλέξει χειρότερο. Του Παράσχου παίζει πολύ. Ναι. Ο κόσμος απογοητευμένος μέχρι και αυτό. Φέρει τον Παράσχου. Αλλά όταν βλέπεις τον Βαρέλα να παίζει σεντερφόρ και ότι αυτό είναι το πλάν B σου, θα είναι να πεις και για τον Παράσχο. Αν ο πατέρας Λουτσέσκου, γράφει φίλος, είχε στηρίξει ελπίδες για καριέρα του γιού του στην Ιταλία στον οικογενειακό φίλο του Λούμπος, ατύχησε. Από εκεί πέρα, ποιος κράζει τον Λουτσέσκου για το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα, κάνει λάθος. Προπονητή της Ξάνθης πήρε ποδόσφαιρο Ξάνθης, παίζει με μπάτζετ σαμπιονά. Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε αυτά, έτσι. Στο ματς ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, που είναι το αμέσως προηγούμενο, δεν λέγαμε αυτά. Και για τον γκολ ΠΑΟΚ, για το πρώτο ημίχρονο κτλ. Να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ ο χθεσινός της φετινής σεζόν. Είναι ο χθεσινός ΠΑΟΚ αυτός. Απλά ο χθεσινός ΠΑΟΚ είναι ο κάθε ΠΑΟΚ στα παιχνίδια δικών συνθηκών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα με τέτοια συμπεριφορά σε παιχνίδια δικών συνθηκών? Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό ακριβώς. Και σου λέω εγώ, είναι αντίστροφα τα πράγματα. Παίζει ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ και σου στραβώνει το παιχνίδι έτσι. Θα βάλεις την κερκίδα μέσα στο παιχνίδι? Θα κάνεις 15 μανούρες μέσα στο γήπεδο? Δεν έχεις ούτε εντός γηπέδου ούτε εκτός αυτούς που ξέρουν τη δουλειά αυτή. Γράφει φίλος 638, Βιερίνια και Πέλκας, και όσοι λίγοι έχουν απομείνει που νιώθουν, πρέπει να αρχίσουν τις σφαλιάρες. Ο Πέλκας θα δώσει σφαλιάρες. Ναι, τώρα όχι με την γενική έννοια, έτσι, να αγριέψουν κτλ. Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι, λέει εκεί μέσα, άρα από αυτούς περιμένεις να εντάξουν τους ατσαλάκωτους. Τώρα αφού ξέρουμε δεν το έχουν τα παιδιά αυτά, τι να κάνουμε? Δεν το έχουν. Προς το παρόν ο Πέλκας είναι και λίγο πιο μικρός. Ο Βιερίνια έχει άλλα στοιχεία. Γι' αυτό θες και ένα-δυο κολόπεδα. Τα θέλεις. Πώς το λέει ο Κατσουράνης προχθές? Το περιέγραψε ο Κατσουράνης. Πού θα φανεί η έλλειψη αυτή που εκείνος έλεγε ότι είναι πρόβλημα? Έτσι έλεγε εκείνος. Τους θέλεις. Και αυτούς. Και τα καλά παιδιά θέλεις. Και τους ποιοτικούς και τους εργάτες. Και τα κολόπεδα τα θέλεις. Τι να κάνουμε? Δεν τους έχεις. Καλημέρα, θα φύγει άμεσα. Πού πέτυχες το πλάνο? Τον... Πρώτα απ' όλα κάθισα με παπά. Τον Πατατούδη. Με παπά δίπλα-δίπλα. Στο πήγαινε. Στο γύρλα τώρα. Α, εντάξει. Ποιο πέτυχε? Τον Πατατούδη. Όχι. Τον Γούμενο. Μάτωσε τα δίχτυα, πες. Ο Μάτος. Ποιος Μάτος τα δίχτυα? Ο Αθανασιάδης. Ναι. Ναι. Μου λέει το είδα. Το ξέρω ότι το είδες. Πρώτη φορά το είδες. Κάθε χρόνο το βλέπεις. Το ίδιο έργο. Θα φύγει άμεσα ο coach ή θα περιμένουμε να ευνοχιστούμε εντελώς? Γράφει 051. Ευνοχισμένοι είμαστε. Το θέμα είναι πως θα τον κολλήσουμε, φίλε. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία μέχρι τώρα. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι εξαφανισμένος από χθες. Αυτό το επικίνδυνο για τον Σαββίδη.
Φυσικά υπάρχει εκνευρισμός, οργή, αλλά οι πιο πολλές σκέψεις αφορούν αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα ποιος θα αποφασίσει και δεν θα αποφασίσει, έχει ο Θεός. Ο 3-3-3 γράφει: όλοι ξέραμε πώς θα μας αντιμετώπιζε η ΑΕΚ και εμείς κατεβήκαμε πάλι απροετοίμαστοι. Ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει κυρίως για τις τραγικές δηλώσεις μετά τα δύο μάτς στην Αθήνα. Εντάξει. Ας διαβάσουμε τι ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, αφού είναι και η επίσημη, κατά κάποιο τρόπο, αντίδραση από την ΠΑΕ σήμερα το πρωί. Γράφει ο Κυριάκος: είναι ανυπόφορη η ισοπαίδωση και μονότενα επαναλαμβανόμενη από συγκεκριμένους συνεχώς μετά από ήττες. Κυριαρχεί πολλά χρόνια και γι' αυτό έχουν καθιερωθεί δύο συναισθήματα στον ΠΑΟΚ. Πίκρα στις ήττες και ανακούφιση στις νίκες. Ανακούφιση, όχι χαρά. Είμαστε όλοι τρομερά απογοητευμένοι, όχι από το χθεσινό μάτσα, αλλά από την αδυναμία μας να κερδίσουμε εκτός, και η ευθύνη μοιράζεται σε όλους όσους έχουν καθημερινή σχέση με το ποδοσφαιρικό τμήμα, για την οποία δεν αρκεί μόνο να απολογηθούμε, αλλά και να βρούμε άμεσα τη λύση. Αυτό έπρεπε να γίνει ήδη, βέβαια. Ναι. Προφανώς και ο κόσμος έχει δίκιο να αναρωτιέται αν η ομάδα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με αυτή την εικόνα εκτός έδρας. Ναι, εγώ λέω ξεκάθαρα ότι μπορεί και θα το πάρει. Και το λέω τώρα στη δύσκολη φάση. Στη δύσκολη φάση μας. Από την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είμαστε και πάλι στην πρώτη θέση και να μην ξαναπέσουμε από εκεί. Κοίτα αισιοδοξία. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του προπονητή στον ΠΑΟΚ, έχω να πω τα εξής. Ο Ρασβάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Δουλευταράς, γνώστης, δίκαιος και ειλικρινής. Η χημεία όμως σε κάθε ομάδα είναι κάτι που δουλεύεται τα καλοκαίρια. Με ηρεμία και στήριξη ολόκληρου του ποδοσφαιρικού μηχανισμού. Είναι και οι δύο προτάσεις, νομίζω, που έχουν τη μεγαλύτερη αξία και είναι και μια αλήθεια. Το καλοκαίρι δουλεύεται η χημεία με ηρεμία και στήριξη από όλο τον ποδοσφαιρικό μηχανισμό. Αν βλέπετε εσείς και το ένα και το άλλο, πείτε και σε εμάς. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που αυτό έπρεπε να γίνει εν μέσω παιχνιδιών και να μην έχει φτάσει ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Με δύο βαθμούς σε την πρώτη θέση όμως, οι αντιδράσεις πρέπει να είναι ψύχρεμες και η κριτική επικοδομητική, όχι καταστροφική. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 6 μάτς χωρίς τον κόσμο του και τα κέρδισε όλα. Δεν κέρδισε εκτός. Στα περισσότερα μάτς όμως, ενώ ήταν καλύτερος από τους αντιπάλους του. Ο κορμός σχηματοποιήθηκε αργά και τα μάτς ψυχολογίας, όπως είναι τα ντέρμπι, έπρεπε να δοθούν εκτός έδρας. Μας λείπει μια μεγάλη τέτοια νίκη. Βάλτε ένα χέρι να αλλάξουμε ο καθένας όσο μπορεί τις παθογένειες που έχουν αφήσει εκτός προθέματος τόσα χρόνια, που μας έχουν αφήσει εκτός προθέματος τόσα χρόνια, ο ΠΑΟΚ σας έχει ανάγκη. Η πίκρα και ο θυμός όλων μας μετά από ένα χαμένο μάτς είναι ασυγκράτητα. Όπως και ο λαϊκισμός από εκείνους που θέλουν να τα ή να σας εκμεταλλευτούν. Αντισταθείτε σε αυτόν, αυτό είναι το σοκ που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα. Δύσκολη η τοποθέτηση. Δευτέρα πρωί. Εγώ θα τη δεχτώ, ρε φίλε, αν μου πει πώς στηρίζεται ο προπονητής από όλο το μηχανισμό. Μα σου λέει ότι δεν στηρίζεται. Αυτό λέει ουσιαστικά. Αφού στο λέει. Ότι. Πού είναι αυτές οι δύο προτάσεις. Η χημεία είναι κάτι που δουλεύει το καλοκαίρι. Χάθηκε αυτό, πρόβλημα. Πάει το καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Με ηρεμία και στήριξη ολόκληρου του ποδοσφαιρικού μηχανισμού. Το περιγράφει ότι αυτά τα δύο δεν υπάρχουν. Και δεν, είναι, να... δεν υπάρχουν. Τα καταγράφει πως γίνεται. Ευκόλως εννοούμενο, ναι. Ναι, και άντε να δούμε. Περιμένουμε. Έτσι, περιμένουμε. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Γενικά και σαν άνθρωπο, ξέχωρα ότι είμαι έξαλλος με τον Λουτσέσκο από χθες, δηλαδή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε όλο το έργο. Πολύ κακό βράδυ για τον Ρουμάνο. Αλλά ξέχωρα από αυτό, θεωρώ μέγιστη βλαχομαγκιά να τον παρατάς έρμεο στις διαθέσεις όλου του κόσμου, εντάξει, για να κάνεις εσύ τον Κινέζο και να μπει ο μήνας, να βγει ο μήνας και να είσαι στο payroll. Αδιανόητο. Πραγματικά δηλαδή είναι ξέχωρα, πάω κάτι, Ηρακλή, Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή πραγματικά η ομάδα, σαν άνθρωπος το σκέφτομαι. Να είμαι εγώ σε μια δουλειά, να έχω αναλάβει να συμμαζέψω αυτά που δεν συμμάζεψες εσύ. Ωραία. Και στη στραβή να είσαι εσύ εξαφανισμένος. Ντροπή.
Ντροπή και πάλι ντροπή. Και πάντα να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα, έτσι. Είπαμε, να φύγει ο προπονητής και ποιος διαλέξει τον επόμενο. Έτσι, που εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο προπονητής. Ούτε εγώ πιστεύω. Σε μια κανονική ομάδα δεν πρέπει να φύγει ο προπονητής που έχει παρουσιάσει ό,τι έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Γιατί έχουν γίνει και κάποια βήματα προόδου και τα βλέπουμε στην Τούμπα. Απ' την άλλη όμως, έτσι όπως είναι το σκηνικό που θυμίζει Δόνη πλέον, έτσι, γιατί και εκεί πάμε. Πάμε για σκηνικό στο οποίο κάποια στιγμή αυτός δεν θα βγαίνει το σπίτι του. Για εκεί πάμε. Ένας Γκαρσία μόνο λείπει. Παίχτης Γκαρσία. Για να γίνει το μπαμ. Αυτό λείπει. Μόνο γιατί όλα τα άλλα εκεί οδηγούν. Πρώτα απ' όλα, για να αλλάξει προπονητή, θα πρέπει να έχεις την σιγουριά ότι ο μηχανισμός σου μπορεί να βρει καλύτερο. Σε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, τι καλύτερο έχει έρθει στον ΠΑΟΚ από αυτό που έφυγε. Το ερώτημα είναι αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτοί είναι ικανοί να φέρουν προπονητή που δεν βλέπει. Με μπαστούνι. Ικανοί είναι. Καλημέρα, γράφει ο 098. Καλησπέρα, γράφει εγώ. Καλημέρα, βλέπω. Ηρεμία χρειάζεται, ξέρω, ολονών τα νεύρα είναι σπασμένα, αλλά η φάση θέλει χρόνο. Δεν γίνεται να είμαστε βιαστικοί κάθε χρόνο. Τι έγινε το παιχνίδι? Τι είδες μετά το παιχνίδι? Μετά το παιχνίδι τι να δω, ρε. Εξήδες με στην ευτυχία, γιατί καταφέραν να βγάλουν μια εβδομάδα χωρίς απώλειες ουσιαστικά. Ακόμα δηλαδή και η ισοπαλία με τη Μίλαν ήταν βολική, ήταν από τη ΡΙΕΚΑ, από την Αύστρια. Άρα πάνε για τους 32. Κερδίσαν ένα ντέρμπι, κερδίσαν με στη Νέα Σμύρνη. Ωραία. Είναι σε πελάγια ευτυχίας. Και βέβαια αυτό το χτύπημα στην πλάτη, ότι είναι φίλε τόσα λεφτά και δεν έχετε κάνει ομάδα και δεν είσαι το χαζό να πούμε να κοιτάς και να την αποτοπείς τώρα εσύ. Αυτό που σε βλέπουν με συμπάθεια. Αχ, καημένο μου. Και βέβαια εννοείται ότι ξέσπασα σε κάτι βρώμικα στη Μαβίλης. Δηλαδή πραγματικά δεν ήθελα να κλάψω, να γελάσω, να δεν ξέρω, όλα τα συναισθήματα μαζί. Μια βλακεία στο μυαλό μου όλη την ώρα. Θεωρώ unfair αυτό που έκανε ο Χιμένεθ. Που άφησε υπονοούμενο για παίκτη του ΠΑΟΚ που πρέπει σε κάθε παιχνίδι να βγαίνει. Ενώ αυτός είχε κάνει 75 καραγκιόζ λίκια μέσα στο παιχνίδι. Για να κερδίσει η ομάδα του βέβαια το κάνει, οκ. Okay, αλλά μην μιλάς για άλλους. Τη στιγμή που έχεις κάνει εσύ. Είμαι εδώ, εγώ είμαι έτσι. Ναι. Σκέψου τους ολόκληρο. Ρε. Άμα βγείτε Ευρώπη θα πάρετε πριν. Ναι. Σκέψου τους σε 3 ώρες. Τα 2 λεπτά τώρα σε φάγανε. Με εκείνα και μετά, αλλά πάμε πάλι δουλειά Δευτέρα με ένα ξενέρωμα τρομερό. Θα το ξεπεράσουμε άμεσα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι από τα πιο ωραία δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή, αλλά αυτή η πικρίλα είναι ενοχλητική επί τόσα χρόνια. Τα έχω χαμένα με την περίπτωση του Ρουμάνο, γράφει ένας φίλος. Δεν τον ήθελα με τίποτα ευθύς εξ αρχής, αλλά παράλληλα δεν πιστεύω ότι οι αλλαγές προπονητή μέσα στην περίοδο βοηθάνε. Και ήδη έχουμε μία. Η εικόνα της ομάδας όμως, ειλικρινά, με έχει βάλει σε ένα δίλημα μεγάλο. Είναι μηνύματα από φίλους. Η γνώμη για τον προπονητή είναι γνωστή, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι και το ρόστερ είναι υπερτιμημένο. Μήπως, για παράδειγμα, ο Καντουρί που στήχησε ένα σκασμό λεφτά είναι παίχτης της σειράς. Ο Μάνταλος στην ΑΕΚ παίρνει 250 το χρόνο και κάνει σχεδόν τα πάντα. Ο Μάνταλος στην ΑΕΚ κάνει σχεδόν τα πάντα μετά από 5 χρόνια, έτσι. Ναι. Σε εμάς τους θα παίρνει ο τρίτος φόρ για να κουνάει την πετσέτα στον πάγκο. Τελικά, μήπως το πρόβλημα είναι η αμπαλοσύνη της διοίκησης και όχι ο προπονητής. Και γράφει, σέβομαι όσα έχει κάνει η οικογένεια Σαββίδη για το σύλλογο, αλλά μήπως το να διοικείς μέσω Instagram δεν είναι το ζητούμενο. Προφανώς. Η ομάδα δεν είναι οικογένεια, φαίνεται στη... Ακούτε... Γενικά, ρε παιδί μου, γενικά. Ακούτε ΠΑΟ 24, εδώ στον Λίμπερο, δεύτερη ώρα. Άλλη μια δύσκολη Δευτέρα που ξεκινάει περίοδος διακοπής στο πρωτάθλημα. Τρίτη, τέταρτη, κάπου εκεί είναι φέτος. Σε όλες τις διακοπές ο ΠΑΟ έχει πρόβλημα και κρίση και κακό κλίμα. Ο πρώτος κακός ιονός αυτός ήταν, ότι ακολουθούσε διακοπή. Φίλος γράφει, για να ανοίξουμε και γράμμες, μετά το τηγάνι. Ποιο τηγάνι?
Καρισκάκι. Α, που πετούσαν μέσα μπάλες για καθυστέρηση και χθες πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα για να κερδίσουν χρόνο. Πετούσαν, την πήραν. Ξεφανίστηκαν τα ball boy. Την πήραν χαμπάρι όλοι ότι είμαστε οι καλύτεροι εκτός από εμάς. Σοφό. Εντάξει. Σοφό. Ναι. Ποια στήριξη έχασε δικό του μάτς χθες. Να τον διώξουμε, φίλε, να φέρουμε τον Παράσχο. Από μεγάλο μήνυμα εδώ από τον φίλο. Γράφει για τον Λουτσέσκου. Προπονητοφάγος δεν είμαι, αλλά με την χθεσινή εμφάνιση δείχνει ότι δεν μπορεί να φύγει από το επίπεδο της Ξάνθης. Γράφει ο φίλος. Αν το παιχνίδι χθες ήταν ΑΕΚ Ξάνθη, ο προπονητής Λουτσέσκου θα έκανε τρεις τεχνητές εντάσεις να ξυπνήσει τους παίχτες που κοιμόταν μέσα στον γνωστό χώρο. Ναι. Έγραψε και στο ίδιο. Ναι. Γιατί εγώ άλλο Λουτσέσκου είδα στην Ξάνθη. Πιο συμμετοχικό και σε εμάς πιο φοβικό. Θα μου πεις βέβαια, φταίει μόνο ο Λουτσέσκου γι' αυτό ή η πλάτη του είναι λίγο ακάλυπτη. Ναι. Εδώ είναι το ερώτημα. Και στην Ξάνθη ήταν ένα team. Είχε τον Καζναφέρη, είχε το ρόλο του Βασίλη του Δημητριάδη χθες, ξέρω. Ωραία. Άλλος ένας φίλος γράφει κάτι ενδιαφέρον. Σας ακούω, λέει, που λέτε συνέχεια για τον Μίχελ ότι είναι εξαφανισμένος. Το ζήτημα είναι αν εξαφανίστηκε από μόνος του ή αν η ίδια η ομάδα τον εξαφάνισε. Γράφει για τις αρμοδιότητες του τεχνικού διευθυντή ή ουσιαστικά εμείς για το. Ξέρουμε, ρε παιδιά, ότι αυτός είναι τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Τώρα το τι έκανε η ίδια η ομάδα δεν με απασχολεί. Αν κάποιος δέχεται στην επαγγελματική του ιδιότητα να τον εξαφανίζει μια ομάδα και να μένει εκεί χωρίς να έχει ίχνος αυτοσεβασμού, τότε τι να συζητάμε εμείς. Ναι, από την άλλη όμως το ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει τεχνικό διευθυντή, επί της ουσίας δεν έχει, ναι. Ο ΠΑΟΚ φταίει. 100% ΠΑΟΚ φταίει αυτός. Μα και το ότι ο Μίχελ βρίσκεται εκεί, ο ΠΑΟΚ φταίει. Ναι, ναι. Άρα είτε έτσι είτε αλλιώς το αποτέλεσμα μετράει, γι' αυτό φυσικά φταίει ο ΠΑΟΚ, βεβαίως Θεός Αβίδης. Για το ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Αυτός εκεί και έτσι κανείς δεν στηρίζει την προσπάθεια αυτή, όποια προσπάθεια καθημερινά, ή τον προπονητή που είναι ο εύκολος στόχος όλων. Ο βολικός στόχος. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να τα συζητήσουμε ψύχρεμα, όσο γίνεται, και εκνευρισμένοι να βγουν φίλοι. Εδώ είμαστε. Να δούμε ποιος είναι πιο εκνευρισμένος. 23-10-287-888. Σας ακούμε. Τι είδατε χθες, τι να δείτε. Τι βλέπετε μπροστά. Τι σκέφτεστε. Να τα συζητήσουμε. Μήπως βγάλουμε και καμιά άκρη, αν θα βγάλουμε. Καλησπέρα στον πρώτο. Ναι. Χαίρετε. Έλα ρε πίσω τώρα, δηλαδή θα βγάλουμε άκρη. 40 χρονών φτάσαμε τώρα να βγάλουμε άκρη με τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δύσκολη είναι τώρα. Δύσκολη. Εντάξει, δύσκολη είναι, πρέπει να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, να δούμε λίγο βαθύτερα τα προβλήματα και κυρίως να μην βάζουμε ποτέ μπροστά το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν γίνεται. Ξέρεις τι πιστεύω, ποιο είναι το ηλεκτροσόκ που χρειάζεται το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Το σωστό αυτό είναι για μένα. Να κάψουμε τα αυτοκίνητα του Λουτσέσκου. Όχι ρε. Να βγει ο Ζαγοράκης το 17 και να πει αυτό το χοντρό και το σκληρό σε όποιον δεν αρέσουν τα μούτρα του να μην έρθει στο γήπεδο. Το σωστό αυτό είναι. Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά ποιος να το πει. Σωστό. Εγώ, εντάξει, τα είπατε τώρα πριν λίγο δηλαδή. Εγώ αυτά κάπως έτσι θέλω να τοποθετηθώ. Πρώτον, μας ακούνε τώρα κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Εμένα με λένε Θόδωρο Φράγκο. Και βγαίνω και λέω επωνύμως. Όποιος πιστεύει ότι φταίει μόνο ο προπονητής αυτή τη στιγμή και αυτό το οποίο παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ, κυρίως στα εκτός έδρας, να πάρει τηλέφωνο για να το πει ότι αν αύριο φύγει ο Λουτσέσκου, ως διαμαγείας όλα θα λυθούν. Να το πει επωνύμως. Εγώ να τον ακούσω και να βγει και αυτός να τον ακούσει όλος ο κόσμος. Είναι εντελώς ουτοπικό να λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο μόνος που φταίει, ειδικά για το χτεσινό χάλι, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να παίρνεις 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, γιατί 2,5 είναι, το 1,5 το πληρώνεις εσύ, το 1 το πληρώνεις εσύ, το άλλο το πληρώνει κάποιος άλλος. Η ομάδα σου, η Ρουμπίν Καζάν, να ζητάει καμιά 5 εκατομμύρια να σε δώσει και να βγαίνει ο προπονητής σου στη συνέντευξη τύπου και να λέει, εγώ σκεφτόμουν να τον βγάλω, λέει, από το 20, γιατί έβλεπα ότι θα πάρει κόκκινη κάρτα. Και να μην τρέπεσαι που το ακούς αυτό σαν παίχτης,
λες και η δουλειά του προπονητή είναι εσύ να έχεις στοιχειώδη εμπειρία 30 χρονών μαντράκαλος και, πώς το λένε, πληρωμένος τόσα εκατομμύρια, να καταλάβεις ότι έχεις κίτρινη κάρτα και ότι δεν μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Γιατί δεν έπαιζε, ο άλλος το έπαιξε 30 φορές, λέει, δίπλα, το έπαιξε στοίχημα ότι θα... Και που ήταν μέσα πάντως ήταν χειρότερα τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό είναι το θέμα, ότι ούτε εκεί μπορείς να μείνεις. Αυτό το πράγμα, ναι, αλλά είναι ντροπή να τα ακούσω από τον προπονητή σου, ότι... Γιατί ο προπονητής, οκ, okay, μέσα σ' όλα... Σου λέει ο προπονητής ότι εγώ σε πίστασα, εμπιστέθηκα και σε με πρόδωσες. Και σε με πρόδωσες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή από σένα περίμενα και να μπεις και μπροστά, να κάνεις και step up, δηλαδή που λένε, ναι, και οι μπασκετικοί. Να κάνεις ένα βήμα μπροστά, ότι εγώ θα πάρω την ομάδα μπροστά. Αντιθέτως, ποιος παίρνει την ομάδα, το σκεφτήκατε ποτέ? Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ και πέρυσι και φέτος στα μεγάλα μάτς? Σε τελικό κυπέλου, σε ημιτελικό με Παναθηναϊκό το 4-0, στο Καραϊσκάκι και χθες στο ΆΚΑ. Ποιος? Πες εσύ, αν μην πω εγώ. Δεν μπορώ να βρω. Ο μόνος που ξέρω από πρωταθλητισμό. Ο μόνος που έστω και στη Ρουμανία έκανε πρωταθλητισμό. Είναι ο Βαρέλα, κανένας άλλος. Ναι. Ο μόνος που παίζει έτσι όπως πρέπει να παίξει σε μεγάλα μάτ είναι ο Βαρέλα, κανένας άλλος. Έχεις και δίκιο. Το σκέφτηκα σήμερα και λέω, άκου να δεις. Έχεις δίκιο, ναι. Άκου να δεις. Είναι ο μόνος που ξέρει από διεκδίκηση πρωταθλήματος, ναι, 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 και πώς πρέπει να αγωνίζονται, και είναι ο Βαρέλα. Ναι. Ένα άλλο. Επίσης, για μένα το πρόβλημα πάει βαθύτερα. Και πάει βαθύτερα στο πώς διοικείται και πώς δομείται όλος ο οργανισμός. Αυτή τη στιγμή, αυτό το χάιδεμα, αυτό που λέει από την αρχή ο Σταύρος και έχει δίκιο, και όχι από την αρχή, το λέει χρόνια τώρα, εδώ και μια εξαετία σαβίδι, ότι η νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, και έχουμε μάθει όλοι να κρυβόμαστε πίσω από τον προπονητή, τον οποιονδήποτε προπονητή, και να τελειώνουν οι ευθύνες μας, είτε είμαστε ποδοσφαιριστές, είτε είμαστε τεχνικοί διευθυντές, είτε είμαστε περίγυρος της ομάδας, είτε είμαστε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και ο γιος του ιδιοκτήτη, κάποια στιγμή, στο τέλος, έρχεται η ώρα που θα κρυφτούμε όλοι πίσω από έναν προπονητή και θα πούμε, αυτός φταίει, διώξε τον, όλοι οι άλλοι ξανά στην πούδρα. Ξανά. Καμία απέτηση να φανεί ότι πάμε για τίτλο, καμία απέτηση να φανεί μέσα από την ομάδα, από όλη την ομάδα όμως, όχι μόνο από τον προπονητή και από τους παίχτες, από όλη την ομάδα, ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αποδεκτό τη μη κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν είναι αποδεκτή. Δεν κατάλαβες τι σου λέω. Δεν υπάρχει του χρόνου. Βγαίνει και λέει, γιατί πάλι στο Βαρέλα θα αναφερθώ. Ήταν ο μόνος που έκανε δήλωση που άξιζε να την ακούσεις. Και λέει, δεν μπορεί να πούμε εμείς φέτος, ρε παιδιά, ότι θα το πάρουμε του χρόνου. Το είπε, δεν το είπε. Ναι. Δεν μπορεί εμείς να πούμε φέτος. Έφεραμε, λέει, κάποιους παίχτες, το είπε ο ίδιος, οι οποίοι είναι με τρομερή ποιότητα. Δεν μπορεί να γυρίσουμε φέτος και να πούμε στον κόσμο, ξέρετε κάτι, θα το πάρουμε του χρόνου. Δεν μας παίρνει, δεν γίνεται. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό? Όταν υπάρχει τέτοιος αφελινισμός μέσα στην ομάδα, εμείς οι κακοί θα τα πούμε πάλι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να με ακούει κάποιος και να λέει, τι λέει ο Καραγκιόζης, οι Έλληνες, οι κλέφτες, οι προδότες, οι ξενύχτηδες, οι ναρκωμανείς, οι, ξέρω εγώ, οι αλκοολικοί. Αλλά αν δεν έχεις έναν άνθρωπο να ξέρει τι είναι οι ειδικές συνθήκες που λέει ο κόσμος, ποιος θα πει τι είναι μάτς ειδικών συνθήκων? Στο Καραϊσκάκι, στο ΆΚΑ, έχεις μάτς. Γι' αυτό τρελαίνω, γιατί σκεφτόμουν σήμερα, γιατί σκέφτομαι εγώ πάντα μπροστά. Ότι το επόμενο ειδικό συνθήκη που θα παίξεις φέτος είναι τον Απρίλιο στη Λεωφόρο, που θα σκυλιάσουν για να σου κόψουν το πρωτάθλημα. Και είναι πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Γιατί το Στούμπας δεν θα είναι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θα είναι ειδικό συνθήκη, αλλά εκεί πέρα, ρε φίλε, δεν τους παίρνει να κάνουν και πολλά. Ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ, ούτε τέτοιο εκεί πέρα. Έχει αποδειχτεί κιόλας, όπως και πέρυσι που τα πήραμε τα ΜΑΤ, ότι ναι, μεν ειδικών συνθήκων, αλλά δεν τους παίρνει να κάνουν τίποτα. Εκεί ο χρόνος, ο ποδοσφαιρικός, θα είναι μεγαλύτερος. Εκεί ούτε θέατρο θα έχει, τα ball boy θα πετάνε τέτοια, και εκεί θα είναι και εξέδρα με το μέρος. Δηλαδή οι κάρτες εκεί πέρα, στο λέω σαν γενικό, ναι, όλα ειδικών συνθήκων. Αλλά okay, το κυριότερο, το επόμενο, είναι στη Λεωφόρο. Αλλά ποιος θα τα πει αυτά, ποιος θα μάθει τι είναι το ειδικό συνθήκον? Και στη Νέα Σμύρνη είναι ειδικών συνθήκων, και στην Τρίπολη είναι ειδικών συνθήκων, και στην Ξάνθη είναι ειδικών συνθήκων. Κοίτα τι έπαθε η ΑΕΚ στην Ξάνθη. Τι ξύλο, ναι, έπεσε. Ναι, εντάξει, και θες και το διαιτητή μαζί σου. Δεν γίνει να έχει κατσικόγενη. Δεν μπορεί να πας και να έχει κατσικόγενη. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Αφού έχουμε σαρώσει όλες τις έδρες από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, πήγαμε μέχρι τον Απρίλιο να παίξουμε ειδικών συνθηκών. Έχουμε παίξει 8 αγώνες με προπονητή τον κύριο Λουτσέσκου εκτός έδρας και έχουμε σκοράρει
την υπέροχη Λάρισα του Φιντάνη και ένα γκολ στο 93 με τον Απόλλων Καλαμαριά στο κύπελο. 90, δε φίλε, μην κλέβεις. Α, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, στο 90. Ναι. Εντός Τούμπας. Εντός Τούμπας τι, δηλαδή να βάζουμε εντός Τούμπας και η Ξάνθη Δημήτρη. Να το λέμε κι αυτό. Να το λέμε. Αλλά κάτι είδαμε την περασμένη Δευτέρα. Πληρώσαμε 30 εκατομμύρια budget για να λέμε εντός Τούμπας κερδίζουμε. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθος. Όχι, να το λέμε και αυτό, να μην λέμε μόνο το άλλο. Την προηγούμενη Δευτέρα είπαμε κάτι ότι αυτό το γκολ το δεύτερο του ΠΑΟΚ μόνο ο ΠΑΟΚ το βάζει. Ναι, ήταν φανταστικό, ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ το βάζει, αλλά και πρέπει να πούμε κάθε Δευτέρα και το λέμε εδώ και τρεις μήνες ότι μόνο ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει εκτός έδρας, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει και όχι επί καλύτερων αντιπάλων του. Ναι. Και δεν καταφέρνει το ότι δεν είναι καλύτερη αντίπαλή του είναι και μια και στον ΠΑΟΚ χρυπιστώνεται. Εντάξει. Βεβαίως. Μακριά από τον ομό τους που κανείς δεν κερδίζει. Αυτό, παιδιά, που το ξέραμε ότι ο Λουτσέσκου έχει την ικανότητα να καταστρέφει, να το κατάφερε, έχει γίνει ο ΠΑΟΚ μια ξάνθη πολυτελείας, έχουμε φέρει τις ομάδες να κάνουν 4 και 5 τελικές, 4-5 κάνουμε εμείς, κλασικά στο ΟΑΚΑ νομίζω ότι όποιος υπάρχει ο παδός του ΠΑΟΚ που δεν έβλεπε ότι έρχεται η κόκκινη, που δεν την έχει ξαναδεί, ας πούμε, όταν ο Κοντρέρας πήγε να βαρέσει την μπάλα και την έριξε μια κλωσιά στα γεννητικά όργανα του Τζιπούρ, ή ο Ίβιτς που είχε πάρει δεύτερη κόκκινη στο ΟΑΚΑ, ή κάτι κεφαλιές, κάτι μπουνιές του Παύλο. Τα έχουμε δει άπειρες φορές στο ίδιο γήπεδο. Τα πρόσωπα αλλάζουν, οι εθνικότητες αλλάζουν. Συνολικά, ο μηχανισμός εχθές ΑΕΚ με το μηχανισμό ΠΑΟΚ απήχαν παρασάγκας. Είχες ένα προπονητή, ένα πάγκο, ο οποίος ήξερε ότι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με την κούραση, με τους τραυματισμούς, με τα προβλήματα που έχει η ΑΕΚ, αν δεν το κάνει άνω κάτω το ματς, δεν έχει ελπίδες. Και εμείς πήγαμε, κοιμόμασταν όρθιοι και πληρώναμε και ξενοδοχείο. Πριν το μάτς πάντως με τον ορισμό του διαιτητή δεν απέτυχες. Όχι, δεν είναι και το θέμα ο ορισμός του διαιτητή. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο με τον διαιτητή εχθές. Εντάξει, τώρα με μια-δυο περιπτώσεις. Το παιχνίδι, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ το κατάφερε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το τι έγινε έξω, αυτό το ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Μαζί δεν λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει πιο πολλούς συνηθισμένους στον πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ιδιαίτερα πόλους στον πρωταθλητισμό. Ποιοι δηλαδή που είναι. Πρώτα ο ηγέτης της, ο Μελισανίδης, ο Μπάγεβιτς. Εκτός γηπέδου, ναι, συμφωνώ. Εκτός γηπέδου, ναι. Ο ΠΑΟΚ, γενικά η ΑΕΚ ξέρει τον πρωταθλητισμό από όλη την άποψη. Εγώ το είπα εξ αρχής ότι αν η ΑΕΚ δεν είχε την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή θα ήταν 7 βαθμούς μπροστά. Ναι. Και θα ψάχνανε το δεύτερο. Όχι γιατί έχει το καλύτερο υλικό, αλλά γιατί οι παίχτες δίνουν το 100% από το πρώτο μέχρι το 90. Δηλαδή έβλεπες ο Βράνιας είχε τραβήγματα, θλάσεις, πέφτανε κάτω όλοι. Μπορεί και να μην είχε. Δεν ξέρω τι είχε. Έκανε όμως ότι είχε. Αυτό έβλεπε. Έδινε και την ψυχή του. Εγώ έβλεπα ότι οι παίχτες μας η μπάλα ερχότανε και μια απλή ενέργεια που ήταν να την τελειώσουν. Αλλά από εκεί και πέρα ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην βλέπουμε ότι είναι η ομάδα παίζει μονίμως με 14 παίχτες. Είναι οι συνήθεις τρεις αλλαγές. Δηλαδή εχθές είναι για να βγει ο Πέλκας. Ο οποίος δεν είναι καλός, αλλά ξέρεις ότι είναι ο μόνος που μπορεί από πίσω να πατήσει περιοχή και να σου κάνει γκολ, όπως έκανε και στη φάση offside. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να παίζεις με το Βαρέλα center for από το 80 μέχρι το 90 και το Βιερίνια να παίζει βοηθό στόπερ. Και περιμένουμε, ας πούμε, τι η ομάδα να κάνει αποτέλεσμα. Δεν θα μπορέσει, δυστυχώς. Μακάρι να διαψευθούμε. Αλλά η εικόνα των 8 μάτς, αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας θα είναι ένας μέτρος ΠΑΟΚ ο οποίος θα εξουδετερώνει τον αντίπαλο μεν, αλλά θα δυσκολεύεται να κάνει το πλεονέκτημα το οποίο του δίνει το ρόστερ του. Εκεί είναι, δηλαδή, τι να συζητάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο Μίχελ που καλύπτει τον πισινό του και το ότι στην ομάδα δεν παίρνει κανένα θέση, ακόμη και αυτό που λες, Δημήτρη, ποιος δηλαδή θα βγει το 2017 να πήγε το Λουτσέσκου, τι είπες ότι ο Ζαγοράκης. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια λύση αυτή. Ναι. Φίλε, ο να βγει κάποιος να μαλώσει με αυτούς. Ναι, αλλά ο Ζαγοράκης έβαζε και το χέρι του στη φωτιά ότι ο Σάντος αξίζει. Ναι, και ότι μπορεί. Εσύ μπορείς να μου βρεις έναν στα πέριξη. Ούτε αυτόν που τον έφερε. Όταν αυτός που τον έφερε δεν το κάνει, ρε Χρήστο, να πώς θα πιστέψω εγώ και εσύ, ρε φίλε. Άρα πώς θα βγει. Ποιος να βγει και ποιος να το κάνει. Και ακόμη και το που βγαίνει ο Κυριάκος, που είναι ένα άτομο ελάχιστα αποδεκτό στον κόσμο του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις τι πρόβλημα έχουμε. Δηλαδή βγήκε μπροστά ένας άνθρωπος που στο 80 με 90% του κόσμου του ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, ο καθένας το κρίνει, είναι αντιπαθής, να βγει μπροστά μέσα μετά από μια μεγάλη κρίση. Αυτό αν δεν είναι πρόβλημα, ποιο είναι δηλαδή. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενος, χαίρετε, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σας.
60% κατοχή, 26 φάουλ. 40% η ΑΕΚ, 11 φάουλ. Ναι, όμως είναι αληθινή. Ναι, τρελός εκνευρισμός όταν δεν σου βγαίνει τίποτα, σου φέρνει εκνευρισμό αυτό. Έχει εξήγηση. Δεν είναι το δικαιολογό, αλλά λέω ότι γιατί έγινε. Από την αρχή του αγώνα. Από το 8 και μετά ο ΠΑΟΚ δεν παίζει τίποτα και τους βγάζει εκνευρισμό αυτό. Ναι, υπάρχει νευρικότητα η οποία θα μπορούσα να την καταλάβω μετά τον γκολ. Αλλά πριν τον γκολ αυτή η νευρικότητα δείχνει πρόβλημα. Δηλαδή το καταλαβαίνω μέχρι σε ένα σημείο ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση γιατί δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει επιτυχίες σε κάποια παιχνίδια που ακόμα είναι μπροστά τους. Αλλά όλο αυτό το πράγμα από κάποιον πρέπει να τους στηρίζει, να τους υποστηρίζει. Μια ομάδα δηλαδή στήριξης της ομάδας. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι. Εκεί πιστεύω ότι είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι το ποιος είναι, αλλά το πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ξεκίνησε, γιατί από μια ομάδα που τώρα φτιάχτηκε, απαιτούμε και απαιτήσαμε από την αρχή να είναι πρωταθλητές. Δηλαδή να πούνε από την αρχή είμαστε πρωταθλητές. Πριν καν ξεκινήσουν να χτυπάνε την μπάλα μες στο γήπεδο. Λοιπόν αυτό το πράγμα είναι ένα βάρος. Ο άλλος πρέπει να το αποδείξει. Αν έχει αυτή την ευρικότητα, το μόνο που θα κερδίσει είναι να έχει το 10% της απόδοσης του. Γιατί αυτό είχαμε. Είχαμε το 10% της απόδοσης μιας τέτοιας ομάδας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούω τώρα και για τους προπονητές και τα λοιπά, 20 Ιουλίου ο Τούντορ απαιτούσαν οι οπαδοί να εξαφανιστεί από την ομάδα τους. Ο Τούντορ αυτή τη στιγμή της Γαλατασαράι, ναι. Κάποιος επέμεινε να μείνει και δεν άκουσε κανέναν. Κάποια ώρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός. Και επειδή εμείς βασιζόμαστε σε κάθε ήττα και να αλλάζουμε τα πάντα, αυτός ο σχεδιασμός να ολοκληρώνεται. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά, γεια. Καλησπέρα, επόμενος. Χαίρετε. Δεν περίμενε δικιούχη. Καλησπέρα. Έλα. Εγώ μιλάω. Τώρα εσείς, ναι. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, τι να πούμε ρε παιδιά για το χθεσινό, να πούμε. Είχα πολύ καιρό να μην κοιμηθώ το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, όπως είπε και ο Σταύρος, ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης, θυμού, δεν ξέρω ας πούμε. Παρότι έχασες 1-0 από μια ομάδα που σου έκανε μια φάση. Πραγματικά έχω μια βαθιά αντίληψη ότι πάντα πρέπει μια ομάδα να την αφήνεις να δουλεύει τουλάχιστον ένα χρόνο ο προπονητής και μετά να τον κρίνεις. Αλλά μιλάμε, αυτό πιστεύω ότι έκανε κλίματα και εξηγούμε. Όταν έχεις ένα παίχτη, καλά δεν μιλάω για τον Ζαπράνο, δύο κίτρινες να είμαι κόκκινη στη σέντρα. Ναι. Στη σέντρα. Ναι. Γίνανε και δύο φάσεις. Ούτε πήγε να σώσει τίποτα, ούτε αυτό. Αλλά όταν έχει, εγώ λέω, όταν μένει ο αντίπαλος στο 8 με 10 παίχτες, αλλάζουν ή δεν αλλάζουν άρδιν όλα τα δεδομένα και τα πλάνα και των δύο προπονητών? Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τι άλλαξε στην ομάδα χθες? Εσωτερικά δεν λέω να κάνει αλλαγές, να κάνει να βγάλει, ξέρω εγώ, αμυντικό, να βάλει τίποτε, δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά. Τι άλλαξε, τι κίνηση έκανε να πει, να εκμεταλλευτώ τώρα που μένουν οι άλλοι με παίχτη λιγότερο και να το γύρω το γήπεδο? Αυτό που δεν κατάλαβε ο Λουτσέσκο, επειδή δεν ξέρει τον ΠΑΟΚ, και αυτό που το αντιλαμβανόμαστε εμείς, γιατί ξέρουμε. Γιατί έπρεπε, Σταύρο, να ξέρει τον ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, μένει ο άλλος με 10. Ναι, γιατί εμείς, επειδή ξέρουμε τι καθυστερημένοι είμαστε, είμαστε σίγουροι ότι θα φάμε κόκκινη. Αυτός δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αυτό ονομάζεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε και σε τέτοιες ειδικές συνθήκες. Ότι αν μείνει ο αντίπαλος, δηλαδή με παίχτη λιγότερο, μην περιμένετε να φάμε την κόκκινη, να πούμε. Έτσι, παγώστε το παιχνίδι, κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς και επιβληθείτε. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, κάποια, λέω ότι η ομάδα, ας πούμε, χτες ήταν τραγική όσο αφορά το αποτέλεσμα της. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μαγικές εικόνες, ας πούμε, έτσι. Ξαφνικά έχουμε δει τους παγκόσμιους, εμείς έχουμε 30 εκατομμύρια, ας πούμε, λέμε ένα παράδειγμα, ποδοσφαιριστές, έτσι. Και μίλαν έχει 200 και άμα δεν κέρδιζε χτες, ο αεροπλανήνο θα χαιρέταγε. Λοιπόν,
και κοντεύουν να μας πείσουν από την πρώτη στιγμή ότι εμείς δεν πρέπει να μιλάμε για πρωτάθλημα. Παγορεύεται εμείς αυτό το πράγμα. Μόνο εδώ πέρα μπορούν να μιλάνε αυτές οι ομάδες, γιατί έχουμε τον παγκοσμίο κλάσεως Βράνιας από την ώρα που τον πήραν, όχι να τον δούμε, έτσι. Τον απίστευτο Λιβάδια κτλ. Παίχτες που η ομάδα που θα πέσει β' εθνική φέτος στην Ισπανία δεν τους θέλει να πούμε για αναπληρωματικούς. Και κοντεύουν να μας πείσουν ότι εμείς, έλα μωρέ, ποιος Ελκαντουρί τώρα που παίζει στην Ευρώπη. Αυτά γράφουν και αυτά λένε. Ναι. Και τα εδώ, τα, επειδή παρακολουθώ τα ραδιόφωνα και ξέρεις και εσύ, Δημήτρη, έτσι, σπόρε θέμα, ας πούμε, ο Μιαούλης το γράψει και χτες ένα παράδειγμα ότι ο 12ος παίκτης ήταν ο Αρετούπουλος. Όταν ο Βάτσκος, ας πούμε, τους δίνει πέναλτι να πούμε στη σέντρα κτλ., αλλάζει το σχέδιο. Είναι ανθρώπινο λάθος. Θα μας βγουν τώρα ότι αδικηθήκαν. Έτσι, που παίχτηκε 40 λεπτά ποδόσφαιρο χτες. Και δεν είχαμε την, το καθαρό μυαλό, δεν βλέπω να το έχουμε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Αν οι ποδοσφαιριστές μας έχουν τόσο μεγάλο βάρος ότι πρέπει να κερδίζουν αυτές τις ομάδες, και μιλάω τώρα για τις μεγάλες τις προσωπικότητες, εκτός από τον Βιερίνια που τον είδα. Και εάν ο Βιερίνια ανεβάσει κι άλλο τη φυσική του κατάσταση, θα, πιστεύω θα, όχι θα κάνει διαφορά, θα κάνει παπάδες, ας πούμε. Λοιπόν, αν οι ποδοσφαιριστές οι υπόλοιποι νομίζουν ότι είναι πολύ μεγάλο βάρος να πάει να φέρεις κανένα τρίποντο στον Απόλλωνα, στη Λάρισα, στη Λιβαδιά, στην ΑΕΚ και, στον Ολυμπιακό, ας το κανονίσουν να παίρνουν από 100 χιλιάρικα και πολλά τους είναι για να κερδίζουν στην Τούμπα μόνο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Να ρίξουν το συμβόλαιο. Αλλά στο και μισό. Έχεις και ένα προπονητή, ο οποίος δεν μου δείχνει τίποτα, ένα σχέδιο, ένα συνδυασμό, κάτι να δω. Ξέρω ότι τη Δευτέρα, τη Δευτέρα σου, τη Δευτέρα σου αλλά είδα λίγο μπάλα ρε διάολε. Τη Δευτέρα σου έδειξε. Ε? Τη Δευτέρα σου έδειξε. Και τι Δευτέρα μου έδειξε. Την προηγούμενη Δευτέρα με τον Αστέρα σου έδειξε. Να το λέμε και αυτό. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο να δίνουμε 30 εκατομμύρια για να βλέπουμε λίγο μπαλίτσα με τον Αστέρα στην Τουμπά. Όχι, να το λέμε και αυτό όλο. Μαζί με το ένα που ισχύει. Να το λέμε και αυτό. Ναι. Να το λέμε και αυτό. Δεν λέω να μην το λέμε. Αλλά όταν λες ότι πάω για πρωτάθλημα, εντάξει, είναι ντέρμπι να χάσει από τον Ολυμπιακό, να χάσει από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί όμως παντού να έχεις δικαιολογίες. Για διαβάστε τις δηλώσεις να πούμε του Λουτσέσκου μετά τη Λάρισα, μετά τον Απόλλωνα, μετά τη Λιβαδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν... Άμα δεν μπορείς μεγάλα να το καταλάβεις, κάτσε να πούμε να κάνει άλλο στη δουλειά. Κάτσε να κάνει άλλο τώρα. Δεν μπορεί να... Ούτε πάλι μπορούμε να το λέμε σε αυτή την περίπτωση ότι εντάξει δεν πρέπει να αλλάζουμε τους προπονητές. Δηλαδή τι περιμένουμε, να χάσει και τον Πανιόνιο για να το διώξουμε. Μία-μία μας πάει, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ναι. Δεν το καταλάβαμε. Τη μία Κυριακή να πούμε κερδίζουμε, μαδάρα, γιατί κάναμε 5 συνδυασμούς. Και την άλλη να πούμε πάμε εμείς, ειδικά εδώ πέρα που πηγαίνουμε ας πούμε, στην Αθήνα και βλέπουμε τα παιχνίδια, και μπορούμε να συνέλθουμε. Πρέπει μαζί μας και χάπια. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό μεσημέρι. Γεια. Όπου τα χάπια έχουν πέρασει. Καλησπέρα, επόμενος. Τρία-τρία. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας. Γεια σας, από Αθήνα παίρνω, παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πολλά πράγματα και εγώ θα ήθελα να πω, αλλά δεν γίνεται γιατί πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι, ας πούμε. Δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, να θυμίσω. Δύο πραγματάκια. Τα έχει πει ο Άγγελος, θα στραβώσει τώρα ο Σταύρος, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι σωστά και τα έχει πει ο Άγγελος. Το ένα είναι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι στο Ρεγαμότο. Δεν γίνεται να τους διώχνουμε όλους στο δίμηνο. Εγώ διαφωνώ και με τον Στανόγεβης που τον διώξανε. Τέλος, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι... Λέτε όλοι, όχι εσύ Δημήτρη, λένε όλοι ο Άγγελος η Παναγία, μόνο για την Παναγία είχε να πει. Λοιπόν, ο Άγγελος έλεγε τέσσερα πράγματα. Το ένα ήταν η Παναγία, τα άλλα τρία ήταν δουλειά, δουλειά, δουλειά. Λοιπόν, 2,5 μήνες που είναι ο Λουτσέσκου, είναι πολύ λίγο το διάστημα για να δουλέψει. Αφήστε το να δουλέψει ρε καμότο στο τέλος. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει γιατί είναι άδικος, γιατί υποκλίνεται στις βεντέτες και στα ακριβά συμβόλαια. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, αδέρφια, θα το πάρουμε γιατί φέτος μετά από 40 χρόνια το πρωτάθλημα πέσει 50-50. Αντίλογος αυτό που λες υπέρ του Λουτσέσκου, εσύ τον βλέπεις αυτόν να αντέχει, να μπορεί να διαχειριστεί αυτό που περνάει. Ρε παιδιά, άμα βγάλουν πάλι ανακοίνωση ή σύνδεσμοι όπως τότε με τον Άγγελο ότι δεν κάνει θα τον διώξει ο Σαββίδης, τι να σας πω. Δεν μ' αρέσει και εμένα ο Λουτσέσκου ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει. Ούτε ο Ίβιτς ούτε ο Τούντορ μου άρεσε. Αλλά τι να κάνουμε ρε γάμωτο, δεν γίνεται. Πρέπει να τον αφήσουμε. Ποιο θα φέρουμε μωρέ, θα φέρουμε κανένα προπονητάρα. Αφού δεν φέρνει μεγάλους προπονητές, γιατί ο μεγάλος ποιος θα πω, Βεγγέρ θα σου πει θέλω 100 εκατομμύρια μπάτζετ, πώς να το πω. Είμαστε φτωχή ομάδα. Το σας το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, αλλά δεν με πιστεύετε. Είμαστε απλά δεν χρωστάμε. Αλλά όχι ότι γίναμε και πλούσιοι για να φέρνουμε ονόματα μεγάλα ρε παιδιά. Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, καθαρά εχθές το πήρε η ΑΕΚ επειδή ήτανε μάγκας. Ήτανε μάγκας και σε πήρε το παιχνίδι, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός. Το γράφανε από το πρωί και στην εφημερίδα τους ότι είναι τελικός για αυτούς. Έτσι το είδανε και πήρανε το μάτς. Και τον παραδέχτηκε και ο προπονητής σου. Ναι. Και έτσι κάπως το πήρε και η Λάρισα. Το πιστεύουνε, ξέρουν ότι μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και το καταφέρνουνε. Και όσον αφορά και το ρόστερ, να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή αυτά τα συμβόλαια, τα 1-200, 1-300, είναι εξακριβωμένα. Είναι παίχτης... Όχι ρε φίλε, δεν ήμασταν μπροστά. Δεν ήσασταν, α, μπράβο. Και εγώ δεν ήμουνα και εγώ μπροστά. Ο Βιερίνια αυτό που έπαιρνε είναι, 2-200, δεν πιστεύεις ότι παίρνει ναι. τώρα 1-300. Σου φαίνονται πολλά. Ίσως μπορεί να είναι και ο μόνος. Και ο Μαωρίσιο σου φαίνεται πολλά ότι παίρνει 1,5. Το κολορώστε τα 30 άτομα όταν παίζει ο Μάτος και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να παίζει μέχρι το τέλος. Δεν έχεις άλλο πλάγιο μπακ. Δεν έχεις άλλο. Ο Δελιανίδης είναι. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει ένα ταλέντο. Δεν μπορείς δηλαδή να το βάλεις με τη Λαμία στην Τούμπα. Μπορείς. Μπορείς. Δεν μπορείς. Να σε καλά. Αυτά. Μαγκιά, ΑΕΚ, μαγκιά. Γεια σου, γεια. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνουμε. Καλά εσείς. Εκνευρισμένοι από χθες. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο αν χθες το μάτς δεν ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ και ήταν ΑΕΚ Ξάνθη και έβλεπε τους παίχτες να κοιμούνται γιατί αυτό κάνανε μέσα στο γήπεδο. Θα έκανε τρεις τεχνητές κρίσεις για να τους ξυπνήσει. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ναι. Στον ΠΑΟΚ γιατί δεν το κάνει. Με ό,τι αντιπροσωπεύει η Ξάνθη και όσους είχε η Ξάνθη, όλοι μαζί θα το κάνανε, ναι. Στον ΠΑΟΚ γιατί δεν το κάνει. Δηλαδή, εμείς δεν γινόμαστε και έχουμε αυτόν τον οπλουτισμό, αυτό το τέτοιο, δεν κάνουμε κρίσεις με τίποτα. Και, δηλαδή, η ΑΕΚ χθες είχε τον Δημητριάδη και τον Λιβερόπουλο στον πάγκο, που με το που έγινε η κόκκινη, αντί να μπει και ο άλλος μες στο γήπεδο, ο προπονητής τους, ναι. Και αυτοί οι δύο διαμαρτύρονταν ουσιαστικά από πίσω για να μην φάνε την κόκκινη. Και έγιναν και οι τεχνητές κρίσης από αυτούς. Ο Δημητριάδης, τον οποίο δεν τον έχω σε εκτίμηση, αλλά λέω ότι ήταν αυτοί οι δύο, Δημητριάδης και Λιμπερόπουλος, και κάναν τις τεχνητές κρίσης και πήραν και τα πάω. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του, ναι. Αυτή είναι η δουλειά του Δημητριάδη και του Λιμπερόπουλου στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η δουλειά του Θεοδωρίδη. Εμείς γιατί δεν έχουμε ένα τέτοιο. Εμείς είμαστε άλλου τύπου. Δηλαδή. Εμείς αφήσαμε τους φουσκώτους του Κούγια να μας κάνουν πουρθέρο το παιχνίδι και τους κοιτούσαμε. Αυτό ακριβώς. Ενώ έχουμε τον Καράτε Κιτ και τον Τσάκι Τσάν, τους έχουμε στον πάγκο και δεν τους αφήνουμε να δώσουν μια κλωτσιά. Αυτό εμείς είναι. Εμείς έχουμε τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη στον πάγκο που ο Σβούρας καλός είναι. Ναι, να τον έχεις στον πάγκο, αλλά θέλεις και έναν τρελό. Δεν έχει όγκο. Θέλεις. Δεν έχει όγκο. Δεν έχει όγκο να κάνει αυτές τις τεχνητές κρίσεις. Θες για μένα, ένα όνομα θα πω, δεν σημαίνει να είναι ο ίδιος, θες ένα Λεοντιάδη στον πάγκο. Να έρθει να κάνει τη μανούρα, να κάνει την κρίση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Έχεις με τέτοια τους... άτομα, άστα να ορμήξουνε. Έχεις τέτοια άτομα, πάω και είσαι. Άστα να ορμάνε. Πάω κρίση, δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό σου λέω. Δεν το βλέπουμε, να γίνουν κάποιες κρίσεις, να ξυπνήσουν οι άλλοι μέσα. Είναι δυνατόν. Καταρχήν, μόνο που είπαμε ότι αυτό ο Λουτσέσκου θα το έκανε στην Ξάνθη και δεν το κάνει στον ΠΑΟΚ, φοβάται, όπως πολύ σωστά έγραψες και εσύ Σταύρο, να τσαλακωθεί. Άμα φοβάται να τσαλακωθεί, σημαίνει ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Να κάτσει στο επίπεδο της Ξάνθης, του Πανιωνίου, του Πλατανιά. Έγινε φίλε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό. Όλοι δίκιο έχετε. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο πράγματα. Για μένα ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει, παιδιά. Πρέπει να φύγει, δηλαδή, εγώ αν ήμουν Σταβίδης του 45 θα του λέγα ευχαριστώ πολύ. Και μη θέλω, φύγε ας κάτσε ο βοηθός. Έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει το παιχνίδι. Έκανε τα πάντα δηλαδή. Δεν θα σταθώ μόνος ότι δεν άλλαξε το Ζαμπράνο που φαινόταν ότι θα πάρει δεύτερη. Εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι θεώρησε ότι ήταν έμπειρος και ότι τα φυλαγόταν. Από εκεί και πέρα που πήρε την κόκκινη, τι έκανε. Ένα παίκτη ο οποίος ήταν το δεξί του το εξτρέμου Βιερίνια και δημιουργούσε ρήξη τη δεξιά πλευρά, τον έκανε αριστερό μπακ. Δεν θέλω να πω τις άλλες αλλαγές ή ότι κάποια στιγμή ο Καντουρί έπαιζε δεξί εξτρέμου. Μιλάμε για απίθανα πράγματα.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πες ότι έκανε κακή διαχείριση σε ένα αγώνα. Αλλά το κάνει συνέχεια. Τα ίδια έκανε και εμείς στη Λάρισα και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, μια εβδομάδα πριν... Στην Τούμπα τι κάνει. Δύο λεπτά. Η Τούμπα ούτως άλλως πάντα πήγαινε από μόνη της. Έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Συνήθως έτσι είναι όμως. Από το να τρώμε το παίρνεις 4 έφαγες. Ναι ρε παιδί μου, έφαγες, έχει και τέτοια. Αλλά συνήθως έτσι, κουτσά στραβά θα το πάρεις στο παιχνίδι. Λοιπόν, ή θα φέρεις κανένα χι στη χειρότερη περίπτωση και σπάνια θα φας 4 γκολ με τον Ανατρόμητο και θυμάσαι πως τα έφαγες. Ναι. Έτσι, το άλλο είναι, δεν μπορεί μια εβδομάδα πριν το ντέρμπι να πηγαίνεις να κάνεις δηλώσεις σε ρουμάνικα μέσα στην ενημέρωση και να λες ότι εγώ, αν πω ότι στους παδούς του πάω, ότι δεν πάω για πρωτάθλημα θα με σκοτώσουν. Αυτό δεν το λες ούτε για πλάκα. Γιατί το ακούει ο παίκτης σου και λέει, α, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Μια χαρά. Έτσι, και αυτό το άλλο ότι ξέρεις αλλάζουν οι προπονητές και δεν θα αλλάξει προπονητές. Δηλαδή ποιο θα αλλάξει, θα διώξεις 30 παίκτες για να κρατήσεις τον Λουτσέσκου να παίζει μπάλα μόνος του. Εδώ πέρυσι ο Μελισσανίδης άλλαξε 3 προπονητές και πολύ καλά έκανε. Έτσι, η Μπάγκερ απέλησε ολόκληρο Αντζελότη με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ήταν άσχετος ο Αντζελότη, όχι βέβαια, αλλά τον απέλησε γιατί ήταν να απολύσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτά δείχνουν τα πράγματα. Αν περιμένουμε 2 και 3 αγωνιστικές και λοιπά και πάλι και όλες, άντε για καλή. Έγινε. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Bye. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Μ' ακούτε, ναι. Λοιπόν, Σταύρο. Έλα. Ο Σταύρος έχει έκανε τη μετάδοση χθες. Ναι. Θύμισε μου, ρε φίλε, μετά την αποβολή του Αραούχο. Ο ΠΑΟΚ πόσες φορές κόπηκε από εφευρές της offside και εφευρές της foul μες στην περιοχή. Άρα αυτό δεν είναι κάποιο είδος καθυστέρησης που κόβηκε το ρυθμό. Πόσες φορές έπεσε ο... Ο Καμπούρης χάνει 2 φάσεις, μία του Λέοβας και μία του Βιερίνια. Είναι φάσεις του Βιερίνια, οι οποίες μπορεί... Του. Αυτό γιατί το ζώο το κάνει διεθνή. Αυτό, ρε, παιδιά. Ναι, και τι έγινε. 4 φάσεις είναι, 4 φάσεις. Έδωσε 2 χέρια που δεν υπήρχαν και 2 offside. Να κάνεις άλλες 4. Πώς να κάνεις άλλες 4 όταν αυτός ο Δον Κιχώτης της ΑΕΚ, το κεντρικό αμυντικό χαφ, πέφτει κάθε 3 και λίγο κάτω. Καλά έκανε. Καλά έκανε, μα δεν μπορείς να παίξεις. Παιδιά, ένα άλλο στατιστικό. Κάποια στιγμή έδειξε η Νόβα, γιατί είχα την ατυχία να το δω από την Νόβα και να το ακούσω από την Νόβα, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μας έκανε και ακόμα πιο... Μας ενευρίασε ακόμα πιο πολύ. Κάποια στιγμή είχε κατοχή μπάλας 13 λεπτά η ΑΕΚ, 27 στο 92, 27 ο ΠΑΟΚ. Και αναρωτιέμαι ποιος ήταν ο γηπεδούχος. Με 13 λεπτά. Δεν, 13 λεπτά. Δεν μπορούσε παραπάνω η ΑΕΚ. Μα αυτή είναι η μαγιά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε παραπάνω. Η οποία ΑΕΚ δεν μπορούσε και το πήρε. Αυτό παιδιά, λέμε. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Μαγιά εγώ πάντως δεν θεωρώ να έχω έναν Δημητριάδη και έναν άνθρωπο στον πάγκο που να μπαίνει καθ' και λίγο. Μαγιά είναι να βρίσκεις πάντα τον τρόπο να κερδίζεις. Αυτό σε κάνει πρωταθλητή. Ειδικά σε αυτά μας. Κάντο και εσύ. Κάντο και εσύ. Στην Αγγλία. Δεν είμαστε Αγγλία. Ποια Αγγλία, ρε φίλε. Δεν είμαστε Αγγλία. Είναι σαν να μου συγκρίνεις την Τούλα από την Πολύχνη με την Ναόμι Κάμπελ. Τι μου συγκρίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε μονεγάσκοι. Αν κλείσεις το φως, κύριε Σταύρο, όλα ίδια είναι. Α, και άμα πιείσαι καλά, Σεώ, είναι κοίταλες. Αναμένω το χμό. Άμα κλείσεις εσύ το φως και θα καταλάβεις ποια είναι η κούλα και η κούλα. Ωραίος είσαι. Ωραίος, εντάξει. Έγινε, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Ωραία, εντάξει. Γι' αυτό είσαι πάω, ρε, φίλε. Ατάκα μεγάλη. Έλα, καλημέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω ο Μιλτιάδης. Γεια σου. Γεια σου, Μιλτιάδη. Ο γνωστός λοιπόν, που στρίμωξες πέρσι. Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά. Καταρχήν να ξεκινήσω με το Σταύρο. Πώς το είπα αυτό πριν, μου άρεσε πολύ. Ότι εμείς είμαστε ΠΑΟΚ και ξέραμε ότι θα φάμε την κόκκινη, ενώ ο Λουτσέσκου επειδή δεν είναι τόσο ΠΑΟΚ. Αυτό ρε αγόρι μου, δεν το ξέρεις εσύ. Σοβαρά και θεωρείς αυτόν τον άνθρωπο ποδοσφαιρά άνθρωπο. Όταν βλέπεις ότι μετά την κόκκινη ξαπλώνουν σε κάθε άγγιγμα, λες πότε θα μας βγάλει δεύτερη κίτρινη. Ρε αγόρι μου, ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Εγώ το βλέπω γιατί είμαι ΠΑΟΚ και ξέρω ότι δεν θα φτάσω στο ημίχρονο. Αυτός νομίζει. Ένας Ολυμπιακός που το βλέπε. Δεν καταλάβαινε ότι η πάει να εκμέξει τη δεύτερη κίτρινη και ότι θα τη δώσει ο διαιτητής για να ισορροπήσει. Βρε μαζί σου. Ωραία, και στην ίδια. Και δεν ξέρει αυτός και γι' αυτό δεν ενήλυσε. Στην ίδια λογική έπρεπε να βγάλει το Μάτος, το Λέοβατς, το Ζαμπράνο, το Βαρέλα. Κάθε επίφοβο για κόκκινο τον βγάλει. Στην ίδια λογική.
Δηλαδή, χωριό που φαίνεται κολόζο δεν θέλει, ρε παιδιά. Έπρεπε να σταματήσει το μάτς για να μην πάρει κόκκινο ο Πάουκ. Δηλαδή. Αυτό που είναι μέσα στα γήπεδα 20 χρόνια. Το είδε, σου είπε και έκανε λάθος, έτσι είπε. Το είπε στη συνέντευξη αφού κάποιο του φίλησε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάω σε άλλο θέμα. Βασικά τα έχουν πει όλα οι συνοπαδοί, αλλά θέλω να σα ρωτήσω, πιστεύετε αυτή τη στιγμή αυτό ο προπονητή εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει του ποδοσφαιριστέ? Τον κόσμο με τίποτα. Του ποδοσφαιριστέ. Τον κόσμο δεν τον εμπνέει ποτέ. Έτσι, ωραία. Του ποδοσφαιριστέ. Του ποδοσφαιριστέ δεν έχω ακούσει καμιά μουρμούρα. Γιατί έφαγε κόκκινη χθες? Ο Βιερίνια γιατί είχε νεύρα στο τέλος? Μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί δεν πήγε το παιχνίδι. Γιατί δεν παίζει τίποτα πάω. Όχι, φίλε. Γιατί ο Βιερίνια πήγε σε μια θέση που σπάνε τα νεύρα του και έχει βγει δημόσια και έχει πει ότι εγώ είμαι εξτρέμρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν έχει άλλον μπακ. Να γυρίζει το Βιερίνια πίσω. Να σου κάνει παιχνίδι ποιος. Να πάρεις τηλέφωνο 95 40 50 και να ρωτήσεις εκείνον που κάνει το αθλητικό διευθυντή γιατί δεν έχω αριστερό μπακ. Κοίταξε, για το αθλητικό διευθυντή έχω διαβάσει πολλά που έχεις. Έχεις κάποια αιμονή εσύ? Καμία αιμονή δεν έχω. Εγώ με πάω και εσύ έχεις αιμονή που νομίζω ότι εγώ έχω αιμονή. Ότι ο αθλητικός διευθυντής το 90% των παιχτών που έχει φέρει είναι άξιοι. Ναι, ναι, σκιστήκαμε στις νίκες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά πες με αυτό που σου λέω. Ο Βιερίνια χθες είχε νεύρα ή όχι από το 70 και μετά? Όλοι είχαν νεύρα. Όλοι είχαν νεύρα. Εσύ δεν είχες νεύρα. Εγώ δεν είχα νεύρα. Αυτοί που παίζαν νεύρα δεν είχαν. Όλοι νεύρα είχαν. Δεν είχε νεύρα. Ο Κρόσφο δεν είχε που ήταν σε θέση τους. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτός ο προπονητής, όσο και να πείτε εσείς ότι είμαστε λάθος για τις αλλαγές προπονητών κλπ, πλέον δεν εμπνέει ούτε την ομάδα, ούτε τους ποδοσφαιριστές, ούτε τον κόσμο. Να μείνει για ποιο λόγο? Και πρωτάθλημα να πάρει, εγώ σου λέω, ο κόσμος δεν θα γυρίσει με αυτό που λέει. Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Φαντάσου τι είπες τώρα. Φαντάσου τι είπες τώρα. Φαντάσου τι είπες. Το είπε και ο Κυριάκος στην ανακοίνωση, έτσι. Για τη χημεία, αν το που θυμάστε. Ναι. Ότι δεν υπάρχει χημεία, ρε παιδιά. Όχι μόνο με τον κόσμο και με τους παίχτες, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει. Δεν εμπνέει ο άνθρωπος. Ποδοσφαιρική χημεία εννοεί. Αυτή που φτιάχνουμε στο γήπεδο. Προσωπική, τι να την κάνω. Ποδοσφαιρική χημεία. Αν ο Βιερίνια πιστεύω ότι πρέπει να παίζει αλλιώς η ομάδα, ο Μπίσεφ πρέπει να παίζει αλλιώς και αυτός λέει άλλα, να αφήνει το Μάτος, ρε παιδιά, πέρσι βλέπαμε το Μάτος να κάνει όλο το παιχνίδι της ομάδας και φέτος δεν περνάει το κέντρο. Ευθέει ο Μάτος, ρε φίλε, τρεις ασίς και δύο γκολ έχει, πώς δεν παίρνει το κέντρο? Εντάξει, παιδιά, μέσα στον Ολυμπιακό και χθες δεν πέρασε το κέντρο ο Μάτος. Ναι ή όχι? Εκτός αν βλέπω όχι, άλλο λάθος βλέπεις. Χθες δεν το πέρασε, με τον Ολυμπιακό το πέρασε. Κάτι τελευταίο να σας πω, γιατί έχει πολλές γραμμές. Αυτό που λένε για τον μπάγκο, παιδιά, ότι δεν έχουμε άνθρωπο να δώσει παλμό, να δώσει ρυθμό στην ομάδα. Δηλαδή όλοι χθες Δημητριάδη, Λιμπερόπουλο, Χιμένεθ, στην Τζίτα, να τους έχουν τσιτωμένους, να τους παθιάζουν, να τους κάνουν και εμείς ένα μπάγκο με έναν Κωνσταντινίδη, το οποίο μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε κάποιον να μεταδώσει στην ομάδα ρυθμό, παλμό, νεύρο, να συγκρατήσει. Ένα μπάγκο δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται κάτω και βλέπουν ένα παιχνίδι, έβλεπα εγώ χθες. Έγινε, καλησπέρα. Επόμενος, χαίρετε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, καλησπέρα. Δεν έχουμε κάποιον να πάρει την ομάδα και να φύγει. Μια ζωή, τον Αρετόπουλο, τα καπνογόνα, τις μαγκές, τις κολομαγκές, τα δακρυγόνα και εμείς καθόμαστε και παίζουμε. Τι να πάνε να παίξεις, ρε Σταύρο? Τι πάνε να πάνε να παίξεις? Για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, για εξήγησέ τον κόσμο. Τι να λέω. Τοξικά, έλα να πάνε να παίξεις μπάλα, ρε φίλε, πού στη Συρία είμαστε? Μας δουλεύετε, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως. Εμένα μ' άρεσε λίγο η μυρωδιά του δακρυγόνα χθες. Δηλαδή, γαργαλέθηκε λίγο η μύτη μου, έτσι θυμήθηκα. Είχα καιρό να φάω δακρυγόνο και από τον τελικό. Για μπάλα μιλάμε, ρε φιλέ. Το ξέρω. Για μπάλα μιλάμε, ρε παιδιά. Ποια ΑΕΚ τώρα? Καραγκιόζης, Χωραπηδούς, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα? Ο Λουτσέσκου είναι κύριος. Ο Λουτσέσκου είναι κύριος. Θα καθίσει να δουλέψει και θα φτιάξει την ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και προσωπικότητες και χιλιάδιο. Ακούγες. Πού να δουλέψει, ρε φιλέ? Σε δύο εβδομάδες δεν μπορεί να βγει το σπίτι του. Το κλείσε. Επόμενος, καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα. Έλα, γεια. Καταρχήν για τα άσχημα είπαν οι προηγούμενοι πολλά, για τα άσχημα της ομάδας, να πω λίγο κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλά για το της μαγκιά της ΑΕΚ και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ πρωταθλητής σε αυτό το τσίρκο που έχουμε για πρωτάθλημα, δεν θέλω να είμαι. Ούτε θέλω προπονητή σαν τον κλόουν που ήταν χθες από την άλλη πλευρά. Κλόουν, οπότε χρειάζεται γίνεται κλόουν, ε? Α, όχι, όχι, όχι. Αν θέλουν κάποιοι να έχουν κλόουν μπάγκο, να μπαίνει μέσα κάθε τρεις και λίγο, να φωνάζουν από τον μπάγκο και να κάνουν και να... Αυτά τα κάνουν οι ομάδες που είναι υποδιέστερες. Γιατί υποδιέστερη ήταν η ΑΕΚ χθες. Μειοψηφία είσαι. Αλλά δοκάρι και έξω, κοίταξε... παιδιά, δοκάρι και έξω είναι... φταίνε όλοι. Δοκάρι και μέσα είμαστε πρωταθλητές. Από τη μία Κυριακή στην άλλη.
Εντάξει, γιατί αν έμπαιναν κάποια πράγματα και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, που δεν μπορεί να μην μπαίνουν συνέχεια, κάποια στιγμή θα μπουν. Έλα που δεν μπαίνουν. Κάποια στιγμή δεν θα μπαίνουν όλα τα τυχερά των απέναντι. Έλα που δεν μπαίνουν. Τότε μπορεί να είναι. Αλλά δεν υπάρχει κανένας, δε παιδιά, να δώσει την ευκαιρία. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια να αλλάξουμε τον προπονητή, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και να... Εντάξει. Άμα είναι να αλλάξουμε τον προπονητή, ας κάνουμε ξανά το ίδιο. Ας ξαναπάμε πίσω, να ξανακάνουμε 2 μήνες να μάθει ο άλλος την ομάδα και ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει για να μάθει την ομάδα. Και θα συνεχίσουμε αυτό το πράγμα κάθε χρονιά. Ποια είναι η γνώμη σου, Δημήτρη, για πες μου. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Μια φορά μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Έγινε μια φορά το διαφορετικό αυτό. Μια φορά έγινε. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Ναι, μια φορά έγινε, ρε Δημήτρη. Μια φορά έγινε. Θα μου πεις ποιος θα το κάνει, όπως είπες πριν. Μια φορά έγινε με τον Σάντο. Χειρότερη κατάσταση ήταν ο Τσάντο στην πρώτη χρονιά. Χειρότερη ήταν. Δεν ήταν δεύτερος με 2 βαθμούς πίσω. Και την τρίτη χρονιά ήταν ενδέκατος. Μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2 υπήρχε κυνηγητό. Αλλά υπήρχε μαγκιά. Βγήκε ο άλλος και μάλωσε. Γιατί πίστευε αυτό που έκανε. Ποιος να μαλώσει τώρα. Ναι, να πω λίγο κάτι. Μήπως δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος. Αυτός που θα πρέπει να στρώσει λίγο τους ποδοσφαιριστές. Μήπως δεν φταίει ο προπονητής. Μήπως δεν υπάρχει ανάμεσα από το Σαββίδι και τον προπονητή κάποιος. Δηλαδή το βλέπουμε όλοι οι άλλοι. Δεν το βλέπουν αυτοί. Αυτοί που πληρώνουν, λέει ο Δημήτρη. Αυτός ο άνθρωπος που πληρώνει. Αυτός ο άνθρωπος που κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε. Και έβαλε λεφτά στον ΠΑΟΚ ενώ θα ήμασταν όπου... Εγώ δεν ξέρω που θα ήμασταν. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που θέλει, που έκανε πράγματα, θα κάνει πράγματα, που δεν νομίζω να μην θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Απλά αυτοί που υπάρχουν γύρω του, τι του λένε, δεν ξέρω. Αυτός τους έφερε. Ναι, αυτός τους έφερε, ναι. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει να καταλάβει ότι χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι ανδιάμεσα. Θα γίνει και αυτό. Να τους ποδοσφαιριστές να τους έχουν με το καρότο και το μαστίγιο. Δεν γίνεται συνέχεια με τα καρότα θα και τις σκυλώσεις. Θα γίνει και αυτό. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κι άλλος εμφανιστήκε. Ναι, ρε πάω γκρινιάριδες, ούτε εγώ θέλω βλαχομαγκές από τον μπάγκο. Πάω σημαίνει αξιοπρέπεια. Εντάξει, ρε, σημαίνει αξιοπρέπεια. Ωραία. Και χθες οι άλλοι κάνουν ό,τι κάνουν. Εσύ τι κάνεις. Έχασες. Πάμε, επόμενη, τελευταία φίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα ένας, νομίζω πριν από 3 ακροατές, αν είναι ΠΑΟΚ αυτός που έλεγε ότι θα πάρω πρωτάθλημα και θα κράζω τον προπονητή, τι να πω. Θέλει να δικαιωθεί, ρε φίλε, ότι έχει δίκιο. Έτσι, μπράβο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λοιπόν, Σταύρε και Δημήτρη, είμαστε εμείς, οι οπαδοί. Οι οποίοι οπαδοί δεν έχουμε καμία υπομονή. Είμαστε γκρινιάριδες από πάντα. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν και γκρινιάζουν ούτε καν έχουν πατήσει στην τούμπα, ούτε καν ξέρουν πώς παίζεται ένα ομαδικό άθλημα και η γκρίνια πάει σύννεφο. Είναι αυτοί που στο σπίτι τους τις τρώνε, πλένουν και έρχονται εδώ και γκρινιάζουν. Εσύ δεν τρελάθηκες στο βράδυ. Λοιπόν, τρελάθηκα. Δεν τους δικαιολογείς λοιπόν. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Άκου να σου πω τι δικαιολογώ. Δικαιολογώ ότι η ομάδα πρώτα απ' όλα δεν έκανε τα καραγκοζιλίκια των αλωνών και καλά έκανε. Δεύτερον, στην Τούμπα μέσα έτσι και παίζαμε και ήμασταν εμείς οι άλλοι και πέφταν κάτω οι άλλοι. Εγώ θυμάμαι μια φορά ο Γλύκος πήγε να κάνει καθυστέρηση και τον γιούχαρε το γήπεδο. Έχει συμβεί και αυτό, ναι. Θα ανεχόμασταν εμείς αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Να μην δίνουν την μπάλα τα παιδιά ή να πέφτουν όλη την ώρα δική μας κάτω. Σε ντέρμπι, με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Θα τους γιουχάραμε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό είναι ότι ο πιο σκληροτράχυλος από τους Έλληνες ποιος είναι, ο Πέλκας. Είναι αυτός που θα τραβήξει και τους υπόλοιπους και θα τους πει: άντε, παιδιά, τα αποκαλυφθείτε και κάντε. Οι Έλληνες που έχουμε στο ρόστερ μας και είναι ενεργοί στην αποστολή είναι ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης και ο Κουλούρης. Έτσι. Ο πιο τσαμπουκάσιος είναι? Το τέρμα. Πού να ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει απάντηση. Ο Πασχαλάκης δηλαδή είναι πιο έτσι να βράζει το αίμα του από τους άλλους δύο. Δεν νομίζω. Τα ίδια είναι, ίδιο βλέμμα έχουν. Και επειδή πλέον μας φάζουν με το βαμβάκι. Είναι φυσιολογικό όλοι να λένε στην ομάδα μην κάνετε τσαμπουκάδες, μην κάνετε, μην προκαλείτε, μην ράνετε, γιατί θα μας κυνηγήσουν και θα μας κάνουν, έχουν πάρει το μήνυμα και βλέπεις ότι κατεβαίνουν όλοι κάτω και είναι σαν τις γκομενούλες. Έγινε, φίλε, καλό μεσημέρι. Γεια. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντώσκυλο από Αθήνα. Με σένα θα κλείσουμε. Α, μάλιστα. Έχεις δηλαδή 2,5 λεπτά. 1,5. 2,5 μόνο. Ναι, γιατί είσαι πολυλογάς.
Με πέθανες, κάτω 3,5. Λοιπόν, όλοι. Οπότε πάω γρήγορα. Ένα καλό και δύο στραβά να πω. Λοιπόν, το καλό είναι ότι και χθες αποδείχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα, ποδοσφαιρικά μόνο. Όταν δηλαδή ακούσα αντίπαλους προπονητές να λένε κερδίσαμε με καρδιά, με πάθος, το θέλαμε παραπάνω, όπως λέει και ο Λεμονής, και διάφορα τέτοια τεχνάσματα και δεν μπορούν να μιλήσουν ποδοσφαιρικά, για μένα αυτό είναι μια επιβεβαίωση. Θα μου πεις, φτάνει? Δεν φτάνει, αλλά αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται καλή ομάδα. Όταν κατεβαίνει δύο φορές στην Αθήνα και έχει δεχτεί μια μισή φάση, ας το πούμε ιστορικά από πότε έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Έχει γίνει να κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ και να φαίνεται κυρίαρχος στο γήπεδο και οι άλλοι να παίρνουν κλεφτοπόλεμο. Όπως είπα όμως, αυτό δεν φτάνει, οπότε πάμε τώρα λίγο στα στραβά. Εγώ θα πω ότι είχα πει και μετά τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία είναι outsider, γιατί δεν ξέρει να κάνει προαθλητισμό. Είναι άλλο πράγμα να σε μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα και άλλο στην Ελλάδα, και όχι στο Μονακό όπως λέει πολύ ωραίο ο Σταύρος, να γίνεις ομάδα νικήτρια. Υπάρχουν 5-6 πραγματάκια που να τα έχεις αυτά, τα οποία πρέπει να τα περάσεις, πρέπει να φας τα σκαμπίλια σου, να φας τις στραβές σου όλες, να τις καταλάβεις, να τις χωνεύεις για να δεις τι πάει στραβά. Ένα πραγματάκι ας πούμε από χθες. Αυτό το να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ το πρέπει, ότι αμάν τώρα σε παιχνίδι ειδικών συνθήκων πρέπει να ανταπεξέλθω, και όταν λέμε ειδικές συνθήκες δεν είναι μόνο όταν θραβούν τα μάτς, αλλά όταν σου παρουσιάζονται και ευνοϊκές συνθήκες, όπως στον Απόλλωνα μέσα, αλλά και χθες. Εχθές με το που, εγώ όπως το βλέπω τηλεόραση, έτσι, δεν είχα εικόνα μέσα από το γήπεδο, η γλώσσα του σώματος των παικτών μόλις έμεινε με 10 ΙΑΕΚ, ήταν σαν να τους προσθέθηκε φορτίο, σαν να τους προσθέθηκε βάρος. Δηλαδή σαν να είπαν, αμάν τώρα πώς θα διαχειριστούμε, εδώ έχουν φύγει όλες τις δικαιολογίες για Αθήνα, για βροχές, χιόνια, στραβοκομμένα χορτάρια κτλ. Πρέπει να κερδίσουμε. Εγώ ένιωθα την ομάδα σαν να είναι παραλυμένη μετά την αποβολή του παίκτη της ΑΕΚ. Αυτό που άκου δείχνει ότι το να μπει καβάλα στα άλογα ακόμα δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται. Λοιπόν, δεύτερον, σε μάτς ειδικών συνθηκών που είναι πολλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι και πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι τα μάτς εντελώς ισορροπημένα, επίσης ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν ξέρει ακόμα να διαχειριστεί τις λεπτομέρειες που θα γίνουν την πλάστικα. Και όταν μιλάω για λεπτομέρειες, δεν λέω μόνο αγωνιστικά. Και όλα τα γύρω-γύρω στον αγωνιστικό χώρο που δημιουργούν μια περιβλητή ατμόσφαιρα που βλέπεις προς τα που κατευθύνει το πράγμα. Πολύ γρήγορα λοιπόν και το τελευταίο, καθαρά αγωνιστικό να πούμε και κάτι, γιατί παίχθηκε μπάλα χθες. Ο ΠΑΟΚ έχει το φοβερό στατιστικό φέτος, με εξαίρεση το πρώτο γκολ της Έστερ Σουτ στο γήπεδο της Τούμπας, δεν έχει φάει γκολ όταν αυτός κυνηγάει να βάλει γκολ. Όταν το σκορ δηλαδή θέλει να το αλλάξει αυτός. Όταν αντίθετα, όλα τα γκολ τα έχει φάει όταν περιμένει. Όταν το σκορ τον βολεύει. Ναι. Στο Έστερ Σουτ μέσα τρώει δύο γκολ και τα δύο γκολ είναι όταν έχει πρόκριση. Με το Λεβαδιακό τρώει γκολ όταν προηγείται. Με την Κέρκυρα τρώει γκολ όταν προηγείται. Με τη Λάρισα τρώει γκολ όταν προηγείται. Και στα δύο ντέρμπι στο 0-0 ένα σκορ καλό για αυτόν. Ποιο είναι το περίεργο, ότι αν εξαιρέσουμε το γκολ του Ολυμπιακού που είναι στημένο και τη σχέση με πέναλτι, τα άλλα γκολ όλα είναι ίδια. Ίδια γκολ από το ημικύκλιο. Τα δύο γκολ της Έστερσουτ αργεί να βγει ο Σάχοφ. Το χθεσινό πάλι από το ημικύκλιο ξεκινάει. Το σουτ αργεί γιατί να βγει ο Σάχοφ. Γιατί λέω τον Γκάνιας όλη τη βδομάδα την προηγούμενη. Αυτό εκεί θα καταλήξω μισό λεπτά. Γιατί πώς γίνεται να μην το βλέπει? Έξι παιχνίδια ντέρμπι στην Αθήνα πέρσι με Σάχοφ Τσίμινοτ 9-1 γκολ. Θα σου πω κι άλλα. Δεν έχασες έτσι πέρσι την πρόκριση στο Άμστερνταμ? Έτσι δεν έφαγες τον γκολ. Ρε μην τα λες εμένα, αφού τα λέω. Ακριβώς. Ποιος Σάχοφ, μην τον βάλεις. Ακριβώς. Βάλε εμένα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι επειδή είναι πολύ ωραία που αυτός ο αμυντικογενής, όπως λένε ο προπονητής ο Λουτσέσκου, παίζει χωρίς καθαρό ρόλο εξάρι, όταν ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει γκολ να προηγηθεί και παίζει με δύο deep lying playmaker, τέτοιου στυλ παίκτες, όχι καθαρό μας κοιλιά του θανάτου στο εξάρι, πρέπει να βάλει στην εξίσωση, όταν ο ΠΑΟΚ έχει το σκορ του, πρέπει να μπει ο Κάνια στην εξίσωση. Χρειάζεται λίγη σκληράδα εκεί πέρα παίξει στο ημικύκλιο. Είναι και με τη Λάρισα ίδιο γκολ. Έλειπε πάλι εκεί. Αν δούμε και τη φάση την καλή του Αστέρα Τρίπολη στο 92, που όπως ρολάρει ο Ιγκλέσιος πάνω στο Τζίμιρο, πάλι σαν τη λείπει εξάρι. Εξάρι τραμπούκος εκεί πέρα λίγο. Δεν λέω ότι είναι το σούπερ σκυλί ο Κάνιας, αλλά το ότι να λέμε ότι επειδή δεν είναι πολύ καλός ο Κάνιας, ας μην μπει. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα βάζαμε τερματοφύλακα. Καλός τώρα... Λίγο να ξέρεις, να διαβάζεις τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ από πέρσι, λέω για τον Πλίγιοβιτς. Είδε κανείς τι έκανε ο Πλίγιοβιτς με τον Βράνιες πέρσι?
Το είδε. Επειδή λένε για την Τούμπα, ας δούνε τα μάτς στην Τούμπα, το πριν το play-off με τον Πρίγιοβιτς μέσα. Αν βγήκε, αν φάνηκε πουθενά. Ο Πρίγιοβιτς είναι αυτός που είναι. Ο ΠΑΟΚ με τον Πρίγιοβιτς για μένα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Εκτός και αν γίνουν εξωγήινοι υπόλοιποι. Δεν μπορεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να μην μπορεί να βγάλει, εγώ θυμάμαι τον Κωστίκο, τον είχατε βγάλει τον Κωστίκο, τη χρονιά που είχε γυρίσει ο Σαλπικής, εκείνη τη χρονιά, σε συνέντευξη και είπε ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο θα δείτε ο παίκτης που είναι στον άξονα να πετάει διαγώνιες μπαλιές στην πλάτη στα πλάγια. Ο Μπακασέτας χθες ψευτοφόρ πήρε την μπάλα και την έβγαλε δύο φορές στο πλάγιο και άνοιξε σαν βεντάλια όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να κουμπίσουμε στον άξονα. Αφού δεν μπορούμε να κουμπίσουμε στον άξονα, η μπάλα πάει σαν αποχαυνομένη, να είμαστε στα πλάγια. Το παραμύθι παίζεται. Κατευθείαν κάνουν ντουμπλαρίσματα στα πλάγια, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι εντελώς μονότονο. Είτε εντός είτε εκτός. Για μένα δηλαδή δεν πρέπει να διαχωρίζουμε. Ας δούμε λίγο καλύτερα, ας μας κάτσουν τα αποτελέσματα. Θα πέσει η φωτιά μας κάψει. Έλα, κλείσει. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σας. Ραντεβού. Εγώ μαζί σας με τον Γιαννούλη στις 8. Στην εκπομπή ντουέτο με τον Γιάννη Γιαννούλη. Αύριο ξανά το ΠΑΟΚ 24, ακολουθεί Κώστας Βασιλόπουλος, φουλ επίθεση. Ο Ατρίδης δεν νομίζω να γύρισε από την Αθήνα, τον άφησε λίγο βράδυ χθες, εκτός δεν τον είδα και στο αεροδρόμιο, άρα εκεί έμεινε. Κώστας Βασιλόπουλος λοιπόν εδώ στο Λίμπερο 107,4.